Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο πρώτο βήμα, στην πρώτη ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Start. Μαζί θα δούμε και σήμερα πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε με μία είδηση που έκανε γνωστή με ανάρτησή του στα social media ο Υπουργός Ναυτιλίας και Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γκίκας. Από σήμερα λοιπόν και μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, η παθολογική κλινική του νοσοκομείου της Κέρκυρας θα καλυφθεί με στρατιωτικό γιατρό παθολόγο. Ο κύριος Γκίκας ανακοίνωσε τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ευχαριστώντας τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Υφυπουργό και επισημένοντας την καθοριστική συμβολή της διοικήτριας του νοσοκομείου στην όλη εξέλιξη της κυρίας Εγκλεζοπούλου, αλλά και στον Περιφερειάρχη σε ό,τι αφορά το ζήτημα στέγης και διαμονής των γιατρών. Αυτά σε ό,τι αφορά την παθολογική του νοσοκομείου δεν είναι το πρόβλημα. Παίρνει μια ανάσα όμως. Διεκδικούμε την οριστική επίλυση του με στελέχωση γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Τώρα, στο πολιτικό σκηνικό, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης οφείλουν να αναδεικνύουν ζητήματα όταν αυτά υπάρχουν. Όμως, δεν είναι καθόλου δεδομένη η απρεπής συμπεριφορά με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς βουλευτών κατά γυναίκας. Σε όποιο χώρο και αν βρίσκεται πολιτικό, οπουδήποτε και αν μιλάμε, σε οποιαδήποτε έκφραση της καθημερινότητάς μας, ο κύριος Πολάκης λοιπόν ξαναχτύπησε, διότι ακόμα και αν είχε δίκιο σε αυτό το οποίο ήθελε να πει περί ανασφάλιστον στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είπε τόσα πολλά στην κυρία Σιραγγέλα, την γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, να πάει να κάνει καμιά άλλη δουλειά, να το βουλώσει κτλ. Κτλ. Όπου αυτό έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Ο κύριος Κασελάκης είπε ότι ήταν ένα φραστικό ατόπιμα και ότι δεν υπάρχει ζήτημα διαγραφής. Για τον κύριο Πολάκη, η Νέα Δημοκρατία βέβαια ζητά τη διαγραφή του. Πάμε να δούμε τι έγινε. Φραστική επίθεση στη γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Μαρία Σιραγγέλα εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής του παρέμβασης σε εκπομπή στο Attica TV το βράδυ της Δευτέρας. Ο Παύλος Πολάκης έκανε τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή για να καταγγείλει ότι το Υπουργείο Υγείας έχει εξαιρέσει από τη συνταγογράφηση σε δημόσιες δομές όσους πολίτες είναι ανασφάλιστοι. Είχε προηγηθεί παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μετά την καταγγελία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Παναγιωτόπουλου για κόψιμο στην πρόσβαση των ανασφάλιστων στο ΕΣΥ, με απόφαση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας, έκανε λόγο για ντροπή και αποκάλεσε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ψεύτη που παίζει με τον πόνο των ανθρώπων. Μετά την παρέμβαση Γεωργιάδη, ο Παύλος Πολάκης ζήτησε να βγει στον αέρα της εκπομπής για να απαντήσει, αφού επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας, εξαπέλυσε επίθεση και στη Μαρία Σιραγγέλα που βρισκόταν στο στούντιο της εκπομπής και η οποία τον ρωτούσε να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις για την καταγγελία που έκανε. Η κυρία Σιραγγέλα να πάει να κάνει καμιά δουλειά γιατί δεν ξέρει, με ρωτάει ποιο ΦΕΚ, να δει αυτά που ψηφίσανε, φώναζε σε έξαλλη κατάσταση ο κύριος Πολάκης, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της κυρίας Σιραγγέλα. Να σας πω, κύριε Πολάκη, δεν σας φοβόμαστε ούτε όταν μιλάτε, ούτε όταν μας απειλείτε. Όταν θα μιλάτε, θα μιλάμε με στοιχεία, το απάντησε η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Με το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίζει το ίδιο ύφος, να κόψετε αυτόν τον ακροδεξιό κατήφορο και να το βουλώσετε επιτέλους. Άντε μπράβο, να κάνετε αυτό που πρέπει και σιωπή, γιατί πολύ αέρα έχετε πάρει. Στην επαναλαμβανόμενη ερώτηση της γραμματέως της Νέας Δημοκρατίας πού υπάρχει αυτή η εγκύκλειος που επικαλείται ο κύριος Πολάκης, ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας απαντούσε ότι είναι μία γελοιότητα αυτό που ρωτάει η κυρία Σιραγγέλα. Ο κύριος Πολάκης δεν προσέβαλε με χυδαιότητα τη Μαρία Σιραγγέλα, αλλά κάθε Ελληνίδα που παλεύει καθημερινά, έγραψε σε ανάρτησή της η Υπουργός Κοινωνικής Ενοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη. Η βαθιά υποτίμηση της γυναίκας είναι η ρίζα της Πατριαρχίας που υποτίθεται ότι πολεμάει αριστερά. Η δουλειά στην οποία υποτιμητικά αναφέρεται ο πρώην Υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνη που κρατάει όρθιες τις οικογένειες και την ελληνική κοινωνία. Τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη ζητάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά τα όσα είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατά της γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σιραγγέλα. Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Μέγκα, κάλεσε τον Στέφανο Κασελάκη να πάρει θέση για όσα είπε ο Παύλος Πολάκης και να του δείξει την πόρτα της εξόδου από το κόμμα. Γιατί δεν έχουμε καύσωνα ένα μόνο κυριολεκτικά σε ό,τι αφορά τη ζέστη, αλλά υπάρχουν και στο πολιτικό σκηνικό οι περιπτώσεις που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, πάμε να δούμε τι γίνεται με την ίδρυυση. Λέει ο Δήμαρχος ότι απέδωσε γεώτρηση στον Κάτω Καρούνα, όμως όλα τα μέτρα δεν καλύπτουν παρά ένα μικρό μέρος των αναγκών της περιοχής του Αηγόρδη σε νερό.
Στα 120 μέτρα έφτασε τελικά το γεωτρύπανο στην περιοχή Ρίκια της κοινότητας Κάτω Γαρούνα, προκειμένου να βρει νερό για να καλύψει τις ανάγκες του συγκεκριμένου χωριού και να τροφοδοτήσει μερικώς την πληγωμένη περιοχή του Αηγόρδη. Οι επιπτώσεις της λειψιδρίας είναι αισθητές, σημειώνει ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος. Πηγές στερεύουν, οι ανάγκες αυξάνονται και οι επιλογές είναι ελάχιστες. Έτσι, εξετάζεται παράλληλα η περίπτωση να ενισχυθεί με επιπλέον ποσότητα νερού του υδραγωγείου των Συναράδων για να τροφοδοτήσει με το περίσευμά του τον Αηγόρδη, ενώ θα συνεχιστεί η μεταφορά νερού με δύο υδροφόρα οχήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Σε κάθε περίπτωση, υπολογίζεται πως ο συνολικός διαθέσιμος όγκος νερού που θα φτάνει στην περιοχή του Αηγόρδη δεν θα καλύπτει παρά ένα μικρό μέρος των αναγκών, περίπου το 1 τρίτο. Ξέρουμε ότι οι λύσεις αυτές δεν θα δώσουν πλήρη αποκατάσταση της υδροδότησης, θα είναι μερική η αποκατάσταση, αλλά σε ένα σημαντικό βαθμό το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται τώρα σε οξύτατη μορφή θα έχει μετριαστεί. Παράλληλα, συνεχίζουμε και σήμερα τη μεταφορά νερού με βιτιοφόρα της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έτσι ώστε και από αυτή την πλευρά να έχουμε παροχή μικρών ποσοτήτων, αλλά αυτό που μπορούμε θα το κάνουμε. Από σήμερα να σας ενημερώσω ότι θα κινείται και δεύτερη υδροφόρα της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. Θα έχουμε δύο δηλαδή υδροφόρες, οι οποίες θα μεταφέρουν συνέχεια νερό προς τον Αηγόρδη. Και ένα βιτίο από την πλευρά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα ενισχύει τις προσπάθειες αυτές. Όλα αυτά που κάνουμε, τα κάνουμε για να ανακουφίσουμε το πρόβλημα στην περιοχή. Δεν το λύνουμε. Οι ποσότητες νερού που χρειάζεται ο Αηγόρδης είναι μεγάλες. Μου είπαν χθες ότι η εκτίμηση ότι για τα 1.200 κυβικά την ημέρα είναι επιεικής. Η κατανάλωση πρέπει να κινείται, σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις, μεταξύ 1.500 και 2.000 κυβικών την ημέρα. Αυτή είναι η ημερήσια ανάγκη στην τουριστική αυτή περιοχή. Αυτές οι ποσότητες, υπό το φως των δεδομένων τα οποία έχουμε για την ευρύτερη περιοχή και τις δυνατότητες που έχουν οι πηγές να μας δώσουν συγκεκριμένες ποσότητες νερού, δεν φαίνεται να καλύπτεται. Φέτος είναι μια κατάσταση η οποία θα κινείται σε αυτό το επίπεδο, το επίπεδο της έκτακτης ανάγκης, δηλαδή για όλους, για τους επαγγελματίες και για το Δήμο. Θα ζητήσουμε και τη συνδρομή της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Ήδη έχουν προσκληθεί για την ερχόμενη Παρασκευή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να δούμε αυτά τα θέματα και προαναγγέλθηκε και κάποια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στα τέλη του μήνα. Δεν λέω ότι θα έχουμε από αυτές τις συναντήσεις ένα άμεσο αποτέλεσμα, αλλά ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν εκεί λύσεις για το μέσο πρόθεσμο του προβλήματος το οποίο έχουμε να διαχειριστούμε. Την ίδια ώρα, η Περιφερειακή Παράταξη Ανάσα, με επικεφαλής τον κύριο Θόδωρο Γαλιατσά, το έχει δώσει στην δημοσιότητα μια ανακοίνωση η οποία μιλά για το ζήτημα της ίδρευσης και λέει μεταξύ άλλων ότι το έργο βρίσκεται στις καλένδες. Ανακοίνωση σχετικά με τις οποίες εξελίξεις με την υλοποίηση ημί του έργου της ίδρευσης στον νομό της Κέρκυρας εξέδωσε η Περιφερειακή Παράταξη Ανάσα με επικεφαλής τον πρώην Περιφερειάρχη Θόδωρο Γαλιατσάτο. Η ανακοίνωση έχει ως εξής. Μητσοτάκης, η ίδρευση Κέρκυρας θα εξεταστεί από μηδενική βάση. Τρεπεκλής, δήμαρχοι, αναζητούν νερό στην Αλβανία και στην Ήπειρο. Γκίκας, Τρεπεκλής και Μαχημάρης έπεισαν τον Πρωθυπουργό. Εδώ σαργεί, πείτε την αλήθεια στους πολίτες. Οι πολίτες της Κέρκυρας παρακολουθούν άναυδη τις εξελίξεις γύρω από το μείζον ζήτημα της υλοποίησης του μεγάλου έργου της ίδρευσης. Έργο που φιλοδοξεί με συνδυασμό φραγμάτων, αποσκληρήσεων και νέο αξιόπιστου δικτύου να δώσει ριζική λύση και να καλύψει με επάρκεια τις ανάγκες του νησιού. Και ενώ τα τρία υποέργα βρίσκονταν σε φάση υλοποίησης, μάλιστα το ένα είχε και προσωρινό ανάδοχο, ξαφνικά και χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε δημόσια διαβούλευση και χωρίς να έχει υπάρξει οποιαδήποτε ενημέρωση για την τύχη του σχεδιασμού, που μόλις πριν ένα χρόνο είχε εξαγγελθεί και επισήμως, μας προέκυψαν νέες ιδέες σε συνεννόηση, όπως φαίνεται από τη δήλωση του κ. Γκίκα, μεταξύ Πρωθυπουργού και Δημάρχων. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση αναζητούσε ευκαιρία να ξεφορτωθεί το έργο λόγω της ασφυξίας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και της επερχόμενης λήξης της ένταξης των έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η ευκαιρία λοιπόν δόθηκε από την τακτική των αυτοδιοικητικών που ευθέως παράκαμψαν το δρομολογημένο και χρηματοδοτούμενο εν μέρει έργο και επανήλθαν σε λύσεις που έχουν συζητηθεί ευρέως προ 25 ετίας και πλέον έχουν απορριφθεί. Λύσεις που αν υιοθετηθούν θα προσθέσουν άλλα 10 με 15 χρόνια στο περίμενα το νερό των Κερκυραίων. Τα ερωτήματα που προκύπτουν από τα παραπάνω και ζητούν απαντήσεις είναι: γιατί οι Δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης απαξίωσαν ένα εν εξέλιξη έργο χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση;
Η δήλωση Μητσοτάκη για εξέταση από μηδενική βάση έγινε σε συνεννόηση με τους αυτοδιοικητικούς. Έχει δίκιο ο κύριος Γκίκας που το ισχυρίζεται. Η στάση των αυτοδιοικητικών προσέφερε απόλυτο άλλο θέση στον Πρωθυπουργό, που δεν έχει πιστώσεις να προχωρήσει το έργο. Αυτό είναι σίγουρο. Το ερώτημα είναι όμως, ποιες είναι οι επιδιώξεις των ίδιων των αυτοδιοικητικών. Πιθανολογούμε ότι έχουν τη δική τους ατζέντα, γιατί φυσικά δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι επέλεξαν ρόλο χρήσιμου ηλίθιου για την κυβέρνηση. Αυτοί όμως την ατζέντα οφείλουν να την καταθέσουν άμεσα και δημόσια για να κρυθούν. Ως ανάσα έχουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε το λαϊκό δικαίωμα για καθαρό και πόσιμο νερό στην Κέρκυρα και αυτό θα πράξουμε μακριά από σκοπιμότητες και συμφέροντα. Μένοντας στο ζήτημα της σύνδρευσης, θα δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Ιωάννου, όπου δίνει μια άλλη εκδοχή σε όσα βιώνουμε στην καθημερινότητα, διότι μιλώντας με υπηρεσιακούς παράγοντες, είχε τη διαβεβαίωση ότι στον υδροφόρο ορίζοντα της Κέρκυρας δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Εγώ θα ήθελα να καθησυχάσω και να πω το εξής. Καταρχήν, πρόβλημα των υδροφόρων, των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων στα Ιόνια νησιά μεγάλο, εκτός της Ζακύνθου, το οποίο είναι σοβαρό, και λιγότερο της Λευκάδος, όπου ρυθμίζεται μέσω των πηγών του Αγίου Γεωργίου, δεν υπάρχει. Οι υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες, τόσο στην Κεφαλονιά όσο και στην Κέρκυρα, είναι πλούσιοι. Θα μου πείτε, τότε τι συμβαίνει. Τότε τι συμβαίνει, είναι το λόγο ερώτημα. Γιατί παρατηρούμε. Είχα μία πληροφορία, την οποία έλαβα και στη μεταφέρω από συνάντηση, την οποία καταρχήν είχαμε το Διευθυντή Δάτος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διότι και εμείς ως Περιφέρεια βεβαίως θέλουμε να ενημερωθούμε, δεν είναι θέμα αρμοδιότητας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο το αφήνουμε, δεν ενδιαφερόμαστε, καλυπτόμαστε πίσω από την μη ύπαρξη αρμοδιότητάς μας και δεν κάνουμε κάτι με οποιοδήποτε τρόπο μην να συνεισφέρουμε. Λοιπόν, με ενημέρωσε ο κύριος Λαγκαδάς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στους συντροφόρους ορίζοντές μας στους υπόγειους. Υπάρχει επάρκεια ποσοτική ικανή. Πού βρίσκεται το πρόβλημα τώρα? Το πρόβλημα είναι στο βάθος των υδροληψιών, εκεί που έχουν γίνει γεωτρήσεις. Γι' αυτό θα ακούσατε ίσως που ανακοίνωσε η ΔΕΙΑΚ. Ακριβώς η ΔΕΙΑΚ που είπαν. Πρέπει να πάμε ακριβώς ή σε μεγαλύτερα βάθη. Αυτό που λέτε όμως τώρα είναι ελπιδοφόρο. Ναι. Ναι. Και σας το μεταφέρω ακριβώς όπως μεταφέρθηκε αυτό εμένα. Αυτό το οποίο λέτε δείχνει και, και την οικονομική ανάγκη που απαιτείται. Διότι μια γεώτρηση 70-80 μέτρα δεν είναι μια απλή υπόθεση. Να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι δαπανηρή υπόθεση. Ακριβώς, σε διάβασα ότι η ΔΕΙΑΚ από μια γεώτρηση των 75 μέτρων θα κατεβεί τώρα στα 110. Ναι. Οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν. Γι' αυτό λέω το εντατικό διαμέρισμα εκεί θα βοηθήσει. Όταν θα υπάρχει ακριβώς η χρηματοδότηση. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Πάμε στο ζήτημα της ασφάλειας σε επίπεδο ελληνικής αστυνομίας. Γιατί έχουμε αστυνομικούς οι οποίοι κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι αρκετοί. Και την ώρα που δεν είναι αρκετοί και χρόνια τώρα, το Σωματείο, ο κ. Μπόζικης, ο πρόεδρος, μιλά για την υποστελέχωση, ζητούν μόνιμα να έρθουν στην Κέρκυρα αστυνομικοί, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Εδώ πάει κάτι αυτό που λένε, εκεί που μας χωροστάγανε, μας πήρανε και το βόδι. Παίρνουν από την Κέρκυρα αστυνομικούς, τους πάνε στην Αθήνα και το νησί. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, γιατί λέμε δεν έχουμε τροχέα, δεν έχουμε τούτο, δεν έχουμε εκείνο. Με τι αστυνομικούς, εκτός και να βάλουμε εμείς ένα γυλαίκο και μια σφυρίχτρα και βγούμε να κάνουμε τροχονομία. Δεν ξέρω τι εικόνα έχει ο κύριος Χρυσογοίδης. Δεν ξέρω αν νομίζω ότι πρέπει να λύσει μόνο τα προβλήματα της Αθήνας, αλλά η κατάσταση στο νησί είναι στο προχώρητο. Πάμε να δούμε τι λέει ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων του νομού της Κέρκυρας, ο κύριος Νίκος Μποζίκης. Ανακοίνωση, καταγγελία, η οποία στην ουσία απευθύνεται προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία για να, και τις δικές της ενέργειες προς το Αρχηγείο και το Υπουργείο, προς τους βουλευτές, προκειμένου να προβούν σε αντίστοιχες ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο για την κατάσταση που έχει επέλθει η ασφάλεια στο νησί μας αυτή τη στιγμή και σίγουρα προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου ο κόσμος να λάβει γνώση του τι πραγματικά συμβαίνει και ποια είναι η κατάσταση από πλευράς ασφάλειας στην Κέρκυρα. Το πρόβλημα είναι σοβαρό. Έχουμε αρχίσει να ανησυχούμε σε κάθε επίπεδο, τόσο από πλευράς της δικαστικής, αλλά όσο από πλευράς υποχρεώσεων που έχουμε ως όργανο της τάξης, υποτίθεται προς τους πολίτες.
Βλέπουμε ότι αδυνατούμε να παρέχουμε βασικές υπηρεσίες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καλούν το περιπολικό και δεν μπορεί να μεταβεί να καλύψει κάποιες ανάγκες ασφάλειας. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν περιπολικό το βράδυ, γιατί δεν έχουμε προσωπικό να το στελεχώσουμε. Αστυνομικά τμήματα που κλειδώνουν το βράδυ. Είναι απαράδεκτο. Και ο κύριος Χρυσογοήτης να ευαγγελίζεται ότι έχουμε ασφάλεια στους πολίτες και ότι όλα βαίνουν καλώς. Δεν βαίνουν καλώς. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που παρουσιάζουν. Προκειμένου να κερδίσουν το παιχνίδι των εντυπώσεων, όπως το έχουμε γράψει και στην ανακοίνωσή μας, έχει μεταφερθεί μια πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη στην Αθήνα, γιατί εκεί είναι το 50% του πληθυσμού της χώρας. Άρα, αφού κερδίσαμε το 50%, είναι θετική η γνώμη του για την ασφάλεια, δεν μας διαφέρουν οι υπόλοιποι. Κάπως έτσι κινούνται, αυτή είναι η άποψή μας. Επειδή όμως είμαστε ένας τουριστικός προορισμός και κατακλυζόμαστε από κόσμο, επισκέπτες του νησιού, οι οποίοι χρειάζονται και επιδιώκουν να πηγαίνουν σε ένα προορισμό που θεωρείται και είναι ασφαλής, υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στην περίοδο του καλοκαιριού. Σαφώς και υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αλλά από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο, το Αρχηγείο δεν λαμβάνει υπόψη του αυτές τις ανάγκες. Το μόνο που, αν θέλετε, εκπληρώνει είναι οι συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στις ιδιωτικές εταιρείες, Fraport στην προκειμένη περίπτωση, εκεί, στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, έχουμε τη δύναμη που θα έπρεπε να έχουμε, όχι όλοι, και εκεί, αν θέλετε, είναι ελλειπείς. Άρα, εκεί, επειδή υπάρχουν συμβόλαια με ιδιωτικές εταιρείες, η αστυνομία εκεί είναι παρούσα. Εκεί δεν λείπει η αστυνομική δύναμη. Σε όλο το υπόλοιπο νησί, και ειδικά στην περιφέρεια, κάνουν νεκρά για να δουν αστυνομικό. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι απαράδεκτο. Ο Έλληνας φορολογούμενος δεν δικαιούται τέτοιες αντιμετώπισης. Οι συνάδελφοι μου δεν δικαιούνται τέτοιες αντιμετώπισης να κινδυνεύουν και να βγαίνουν με ένα περιπολικό μόνοι τους και να εκτίθενται σε κινδύνους επειδή κάποιοι αποφασίζουν να λειτουργούν έτσι. Είχαμε μία και μοναδική κατάλληλη κλούβα για τις μεταγωγές επικίνδυνων κακοποιών και κρατοφύμων των φυλακών της Κέρκυρας, μας την πήρανε για αυτή. Και αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι μας, αν μπουν στη διαδικασία να κάνουν οποιαδήποτε μεταγωγή, κινδυνεύει η ζωή τους και η ασφαλειά τους. Όλοι αυτοί λοιπόν που κουνάνε το δάχτυλο και περιμένουν με τη δαμόκλειο σπάθη να μας πάρουν το κεφάλι, να μας αποκεφαλίσουν στο παραμικρό λάθος, και καλά θα κάνουν, γιατί υποτίθεται ότι είμαστε επαγγελματίες και δεν πρέπει να κάνουμε λάθη, αυτούς ποιος θα τους πάρει το κεφάλι. Αυτούς ποιος θα του κουνήσει το δάχτυλο για να τους πει ότι κινούνται σε λάθος κατεύθυνση. Και τι φταίει, εν πάση περιπτώσει, ο συνάδελφός μου να βρεθεί με μία σημαία πάνω σε ένα φέρετρο. Γιατί αυτοί μας εκθέτουν σε κινδύνους. Τι φταίει. Τι φταίει η οικογένειά του, οι γονείς του, τα παιδιά του αν έχει, η γυναίκα του. Εμάς ποιος μας καλύπτει. Ποιος μας προστατεύει. Αυτοί που έχουν υποχρέωση να μας προστατεύσουν δεν το κάνουν. Εν προκειμένου, δεν πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Αυτή η σοβαρή υποστελέχωση θεωρείται ότι όντως μας θέτει σε οριακό σημείο όσον αφορά στα επίπεδα ασφάλειας. Σαφώς. Όταν μιλάμε ότι το 25% της αστυνομικής δύναμης λείπει από την Κέρκυρα, πότε, καλοκαίρι, εν μέσω θέρους. Όταν, αν θέλετε, και είναι και υποχρέωση. Είναι υποχρέωση της υπηρεσίας, όπως και εσείς έχετε ανάγκη, και ο κάθε πολίτης, να πάρει μία εβδομάδα, 10 μέρες άδεια με την οικογένειά του να ηρεμήσει. Έχει και ο αστυνομικός τέτοιες ανάγκες. Και παρόλα αυτά, οι άδειες δίνονται με πολύ φιδό. Ενώ θα μπορούσε, και με βάση τον κανονισμό, το 1/4 του προσωπικού να βρίσκεται σε άδεια, μπορώ να σου πω ότι το 1/6 μπορεί και λιγότερο σε πολλές περιπτώσεις να δίνουν χορηγούνται άδειες, και εκεί που προβλέπεται να παίρνουν 25 μέρες άδεια τη θερινή περίοδο οι αστυνομικοί, τους λένε θα πάρεις 10 και να δούμε. Ένα δικαίωμα το οποίο έχουν όλοι οι υπάλληλοι, οι αστυνομικοί το στερούν. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα και πάμε να δούμε την αναφορά του κ. Μπιάνκη στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για το ζήτημα της ασφάλειας, του αγαθό. Της ασφάλειας στην Κέρκυρα. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης και της συνεπαγόμενης υποβάθμισης της ασφάλειας στο νησί της Κέρκυρας έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Δημήτρης Μπιάνκης με αναφορά την οποία κατέθεσε προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής είχε ως βάση την ανακοίνωση καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κέρκυρας, η οποία υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση λειτουργεί άνευ σχεδιασμού, διακυβεύοντας την ασφάλεια του νησιού, επιχειρώντας μάλιστα μόνο να κερδίσει τις εντυπώσεις.
Ειδικότερα, αστυνομικοί από τη Διεύθυνση Κερκύρας ενισχύουν την Αθήνα εν μέσω θέρους με αυξημένη επισκεψιμότητα στο νησί, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι η Κέρκυρα αποτελεί έναν από τους βασικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, όταν οι αφήξεις στο νησί από το αεροδρόμιο και το λιμάνι ξεπέρασαν τα 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες το 2023, ενώ οι προβλέψεις για το 2024 είναι ότι θα ξεπεράσουν ακόμη και αυτό τον αριθμό. Επιπροσθέτως, η Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου διέταξε τη διάθεση του ενός και μοναδικού κατάλληλου οχήματος μεταγωγών, το οποίο διαθέτει το αστυνομικό τμήμα Κερκύρας, στη Διεύθυνση Μεταγωγών Αθηνών, αγνοώντας ολοσχερώς ότι στην Κέρκυρα λειτουργούν κλειστές φυλακές με τροφίμους υψηλού κινδύνου. Για τους συγκεκριμένους λόγους, ο βουλευτής Κερκύρας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Δημήτρης Βιάνκης, ζητά από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να παρέμβει και να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες και απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να διαφυλαχθεί και να διασφαλιστεί η ασφάλεια στο νησί της Κέρκυρας. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μένετε συντονισμένοι στο πρώτο βήμα, ζωντανά, εδώ στο Start. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, με τη θερμοκρασία να χτυπά κόκκινο και να είναι μια διεξόδος η θάλασσα. Βέβαια, το καλοκαίρι ούτως ή άλλως. Αγαπάμε τη θάλασσα, τα μπάνια μας, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Όμως, ήδη από την αρχή του καλοκαιριού, σε όλη τη χώρα, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους. Γιατί έτυχε, ήταν παθολογικά τα αίτια, γιατί δεν πρόσεξαν, γιατί σε οργανωμένες παραλίες δεν υπήρχαν αβαγωσώστες. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσεων με τις οργανωμένες, τις πολυσύχναστες πίσω στα παραλίες, όπου αβαγωσώστες ούτε φέτος υπάρχει. Καλό μεσημέρι, κύριε Κορίκη. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Μια φορά να πούμε κάτι καλό. Δηλαδή και τι στον κόσμο. Το θέλω τόσο πολύ. Τι έγινε και φέτος και δεν έχουμε πάλι αβαγωσώστες? Τι έγινε και φέτος? Θεωρώ μία από τα ίδια. Αυτή η περιβόητη γραφειοκρατία ζει και βασιλεύει. Η γραφειοκρατία. Αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, και το ερώτημα είναι ρητορικό, γιατί εσείς δεν έχετε ευθύνη για αυτό το οποίο συζητάμε. Αν ομιγέννητο κάτι πάει στραβά, ποιος θα απολογηθεί για έναν άνθρωπο που θα κινδυνεύσει ή θα χάσει τη ζωή του και δεν κινδυνολογώ? Είναι μια πιθανότητα. Αυτό είναι, αν θυμάμαι καλά, εξαμελίας, ο εκάστοτε αντιδήμαρχος. Σε αυτή την περίπτωση. Αν γίνει κάτι την ώρα που υποτίθεται έπρεπε να υπήρχαν αβαγωσώστες, δεν υπάρχουν, είναι υπεύθυνος ο εκάστοτε αντιδήμαρχος. Τι έπρεπε να έχει γίνει και ότι δεν έγινε και αυτή τη χρονιά? Γιατί δεν είναι η πρώτη χρονιά. Ναι, μετά από τόσα χρόνια θεωρώ ότι πλέον το έχουμε αντιληφθεί. Αυτό που δεν γίνεται είναι στην ώρα του, στην ώρα της μάλλον η διαδικασία. Ώστε να υπάρξει το ενδιαφέρον. Ώστε να υπάρξει το ενδιαφέρον για να έρθει κάποια ανάδοχη εταιρεία ή σχολείο, ότι είναι αυτό, για να αναλάβει την αβαγωστική κάλυψη του νησιού. Ναι. Που σημαίνει ότι αν τώρα, ας πούμε, εξελιχθούν οι διαδικασίες, δεν υπάρχει κανείς ελεύθερος από την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι. Αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι ανεβασμένη η διαδικασία. Αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά 15 Ιουλίου θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο από όλες τις μεριές. Και τώρα να είχαμε ή να φέρουμε αυτή τη στιγμή να δείξει κάποιο ενδιαφέρον. Κάποιος πρέπει να βρει σπίτια για 35 άτομα. Πότε έπρεπε να έχει γίνει η διαδικασία? Για μένα, κανονικά, μέχρι τέλος Μαΐου έπρεπε να ήταν ο ανάδοχος να έχει υπογράψει. Ωραία. Αυτό γιατί δεν το κάνουμε? Για να μην σας πω ότι... Μας κολλάει ο προϋπολογισμός, μας κολλάει. Τι μας κολλάει που δεν το κάνουμε νωρίς? Ναι, μάλλον από ό,τι θυμάμαι πρέπει να ήταν ο προϋπολογισμός. Δηλαδή τώρα καθυστέρησε από ό,τι έμαθα, γιατί έγινε μια αναβάθμιση, αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού και ξανά έγινε πάλι η διαδικασία και οπότε καθυστέρησε όλο. Ωραία. Για με αποτέλεσμα να μην έχουμε να παγωσώσουμε. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε. Ωραία. Και το πιο σωστό θεωρώ θα ήταν να ήταν μεγαλύτερο το χρονικό της διαδικασίας της εκμίσθωσης. Δηλαδή να ήταν για 3 χρόνια. Άρα, να μπορούμε να ζητήσουμε και ευθύνη και από την εταιρεία που θα αναλάβει γιατί δεν είναι έτοιμη. Άρα λέτε και είναι πολύ καλό και σωστό αυτό που λέτε, ότι γίνεται ένας διαγωνισμός με τριετή διάρκεια και λέει ότι η Λέλα και ο Κορίκης που θα αναλάβουν. Ακριβώς. Δεσμεύονται για 3 χρόνια από την τάδε μέχρι την τάδε. Για μένα κανονικά έτσι θα πρέπει να ήταν. Ναι. Οπότε και αυτή η εταιρεία να έχει το χρόνο να είναι έτοιμη, να έχει βρει τα σπίτια, να μπορεί να βρει τους ναυαγωσώστες και να είναι στην ημερομηνία της, στην ώρα της. Τι σημαίνει τώρα μια πολύ συχνά στην παραλία χωρίς ναυαγωσώστες στην πράξη?
Κοιτάξτε να δείτε, ο Ναυαγωσός της είναι ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή που έχει την επίβλεψη αυτού του χώρου. Όχι, το περιστατικό είναι ένα. Και συνήθως ο πνιγμός είναι ένα περιστατικό που υπάρχει κάποια δραστηριότητα. Αυτά που ακούμε ή όπως καταγράφονται αυτή τη στιγμή δεν είναι όλα πνιγμός. Mm-hmm. Ένα κομμάτι μεγάλο αυτή τη στιγμή είναι παθολογικά αίτια. Έτσι, στο οποίο αυτό το περιστατικό είναι ο Ναυαγωσός της και εκεί μπορεί να βοηθήσει. Ναι. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος πάθει κάτι, μια διαθεσία ή κάτι άλλο, αυτή τη στιγμή μπορεί να βοηθήσει. Να παρέχει πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει. Ακριβώς. Και αν έρθει και η δύσκολη στιγμή για τη ζωή του, αυτή τη στιγμή ακόμα να κάνει και τις διαδικασίες που είναι για την ανάνυψη. Μάλιστα. Έχει να κάνει με την πρόληψη. Πολύ. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, μπορεί να είσαι να βαγωσώσεις σε μια παραλία και να μην έχεις κανένα περιστατικό, γιατί η πρόληψη να ήταν καλή. Οπότε να τα αποφύγεις. Και αν το γίνει κάτι, που συνήθως αυτό γίνεται από θέμα καιρού. Και δεν πρέπει να μπει στη θάλασσα. Μπράβο, να κόψει, να ενημερώσει αυτή τη στιγμή, να βοηθήσει τους ανθρώπους. Τώρα δεν υπάρχουν. Ωραία, προσέξτε τώρα. Επειδή λέμε ότι είμαστε τουριστικός προορισμός και είμαστε. Αν πάμε με αυτή τη λογική, θα έπρεπε να είναι το νούμερο ένα προετοιμασμένο. Ένας τουριστικός προορισμός που οι επισκέπτες μας πάντα όταν πάνε κάπου και εμείς όταν βγαίνουμε να πάμε διακοπές, κοιτάμε ζητήματα ασφαλείας. Υγεία, περίθαλψη, να βάγω σωστική κάλυψη. Δηλαδή πάω κάπου για να περάσω καλά και να επιστρέψω πίσω. Ακριβώς. Είναι δυνατόν να είμαστε από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς και να μην έχουμε καλύψει μια βασική ανάγκη? Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι ένα θέμα που φεύγει από το πάει σε άλλη κατηγορία. Αυτή τη στιγμή, τόσο για τον καθαρισμό και την οργάνωση και για τον Ναυαγωσώστη στη συνέχεια, θα έπρεπε να ήμασταν έτοιμοι τέλος Απρίλη. Το νησί αυτή τη στιγμή, ξέρετε πότε ξεκίνησε να δουλεύει? Πότε? Εμείς σαν Ναυαγωσώστη ξεκινήσαμε 23 Μαρτίου. Mm-hmm. 23 Μαρτίου. 23 Μαρτίου σε... σε ξενοδοχεία. Ξενοδοχεία. Ακριβώς. Α, γιατί εδώ θέλω να δούμε τη διαφορά ιδιώτη δημοσίου. Ναι. Είναι η προετοιμασία και η οργάνωση. Τι θέλω, τι χρειάζομαι, το κάνω έγκυρα. Από πότε, από πότε μέχρι πότε. Και όταν προχωρώ. Η τουριστική περίοδο ανοίγει τόσο νωρίς, και για να έχετε και την εικόνα την ακριβής της νομοθεσίας. Η νομοθεσία λέει από τον Ιούνιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη. Τέσσερις μήνες να βάγω σωστική κάλυψη. Αυτό είναι στην ευχαίρεια του κάθε Δήμου, αν η τουριστική του περίοδος είναι πιο μεγάλη. Να βάλει και από το Μάη. Να βάλει και τον Οκτώβρη. Εδώ δεν έχουμε βάλει Ιούλιο-Αύγουστο και εσείς μου λέτε να βάλουμε Οκτώβρη. Π.χ. η Κρήτη, εδώ και χρόνια, όταν Κρήτη. Ακόμα ήταν τρίμηνο, έβαζε πεντάμηνο. Η Κρήτη σε πάρα πολλά πράγματα μας έχει βάλει γυαλιά. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε. Αυτό έχει να κάνει όμως με την οργάνωση. Από τη στιγμή που βλέπουμε την εξέλιξη του νησιού, βλέπουμε πώς είναι ο τουρισμός, πότε ανοίγουν τα ξενοδοχεία, πότε ανοίγουν οι πτήσεις. Ναι. Ο καθαρισμός, η προετοιμασία. Και η Ναυαγωσώστη αυτή τη στιγμή για μένα θα έπρεπε να ήταν το νούμερο ένα στη λίστα. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση όμως ότι δεν έγινε μια χρονιά. Άρα μπορείς να πεις ότι εκ παραδρόμης, λόγω γραφειοκρατίας. Κάτι εξακολούθηση. Εδώ το θέλει. Ναι, αυτό. Δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω αυτό που οφείλεται αυτή τη στιγμή. Οι διαδικασίες και εδώ είναι ένα θέμα που αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να απαντήσει ότι λάθη γίνονται. Κάποιος δεν φταίει για αυτά τα λάθη. Δηλαδή έγινε μια διαδικασία λάθος. Ποιος ευθύνεται για αυτή τη διαδικασία? Ποιος δεν έδωσε την εντολή να γίνει γρήγορα? Ποιος έγραψε λάθος? Ποιος... Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Δηλαδή γίνεται το λάθος που το τρώει το νησί σε οποιοδήποτε τομέα είναι αυτό. Και δεν συμβαίνει και δεν τίποτα, τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Σε αντίθεση βέβαια με τον ιδιωτικό τομέα που κρινόμαστε όλοι καθημερινά. Ναι, και αξιολογούμαστε καθημερινά. Ακριβώς. Και εσείς στη δουλειά σας και εγώ στη δική μου. Ακριβώς, ακριβώς. Και πλέον έχει φτάσει η υπηρεσία δικιά μας να είναι. Ειδικά στα ξενοδοχεία σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Είναι περιζήτηση. Ψάχνουμε να βαγωσώστε και. Ακριβώς. Και λογικό είναι. Και προσπαθούμε και τα ξενοδοχεία μετά από τόσα χρόνια εγώ που ασχολούμαι πλέον μπήκανε στην οτροπία. Ο Ναυαγωσώστης είναι ένας άνθρωπος που κάθεται εκεί και κοιτάει τους υπόλοιπους. Έτσι. Προσπαθούμε δηλαδή τώρα πλέον τα τρία τελευταία χρόνια είναι αμιγώς. Δηλαδή ούτε βοηθάμε. Δηλαδή δεν θέλουν να βοηθήσουμε σε κάτι άλλο. Ναι. Να παρακολουθούμε και να βοηθάμε τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία, αν χρειαστεί μια βοήθεια. Μετά από χρόνια το πετύχαμε, που το κατάλαβε το ξενοδοχείο αυτή τη στιγμή, ο κόσμος των ξενοδοχείων αυτή τη στιγμή. Και η υπηρεσία προσπαθούμε να είναι αυτή προς τους πελάτες. Τι σημαίνει στην πράξη η παρουσία Ναυαγωσώστη, είτε σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, είτε σε μια παραλία? Πέραν του καιρού που μπορεί να σηκώσει τη σημαία και να πει μην μπείτε μέσα,
ή να συμβαίνει περιστατικό, όπως είπαμε στην αρχή, ότι παρέχω πρώτες βοήθειες. Εσείς βλέπετε και άλλα πράγματα. Ναι, παρατηρείτε τον κόσμο που βρίσκεται στην ακτή ή καρβάνιο. Αν τη βάλουμε σε μια πραγματική υποτίθεται διαδικασία, mm-hmm. καταρχήν θα έπρεπε να είναι οι πύργοι αυτοί που υπάρχουν σήμερα, που είναι από τον καιρό της Επαναστάσεως, να έχουν αλλαχτεί. Πώς είναι το Baywatch, καμία σχέση, για καμία να μπερδεύεστε. Σχέση. Έτσι, θα έπρεπε να είναι όχι σαν τον Baywatch, να μην φτάσουμε εκεί, που κανονικά εκεί θα πρέπει να φτάσουμε. Όχι, εγώ είναι ένας άνθρωπος, ναι. Θέλει να το πάω πολύ μακριά, γιατί εγώ μπορώ να το πάω πολύ μακριά. Να το πάω όπου πρέπει. Είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα μάτι στην παραλία. Έτσι, μπράβο. Έχει να κάνει αυτή τη στιγμή με το... με τη φύλαξη της παραλίας σε κάτι περίεργο, σε κάτι παράξενο, σε κάποιον mm-hmm. που κλέβει, σε κάποιον που οτιδήποτε κάνει. Έχει να κάνει με μια φύλαξη της ακτογραμμής που μπορεί να ενημερώσει το λιμεναρχείο για παράβαση, για οτιδήποτε Σωστά. άλλο μπορεί να συμβεί. Και έχω συμβεί περισσότερο. Είναι ένα μάτι αυτή τη στιγμή που παρακολουθεί γενικότερα και mm-hmm. το χώρο του και γύρω-γύρω. Άρα πάμε ακόμα και λίγο πιο πέρα. Ναι. Και σε εκείνη τη φωτιά. Ναι. Έτσι. Σωστά. Είναι ένας άνθρωπος που πλέον πρέπει να εμπιστευτεί η εκάστοτε υπηρεσία. Είναι υπηρεσία. Δεν μπορεί να σου λέει ο ναυαγοσώστης ότι έχουμε πετρέλαιο και εσύ να λες τι είναι αυτό. Είναι, ναι. είναι υπηρεσία. Ξέρει ότι αυτός που Ακριβώς. είναι έμπιστος. Λόγο του, είναι έμπιστος, δηλαδή, είναι έμπειρος, έχει αντίληψη. Αν τον χρησιμοποιήσουμε σωστά, πέρα από τις πρώτες βοήθειες, ναι. έχει πολλά στιγμή, άλλα. Έχει παράδειγμα. Πολλά να κάνει. Θα μπορούσε δηλαδή να αξιοποιηθεί πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Το οποίο δεν αξιοποιείται σε κανένα επίπεδο αυτή τη στιγμή. Από αυτά. Ναι. Και πόσο δεν μπαίνει κιόλας. Στις παραλίες που είναι υποτίθεται το... Και τώρα είμαστε σε μια καλή περίοδο γιατί κάνει πέρα από τη ζέστη που στο έξω είναι επικίνδυνη, σαν θάλασσα ναι. είμαστε ήρεμα. Τα χειρότερα θα έρθουν μετά που θα έρθουν οι νοτιάδες. Νοτιάδες και τα... Μπράβο. Λοιπόν, πάμε στη θάλασσα τώρα με τη ζέστη. Να το δούμε και αυτό. Πάμε όλοι στη θάλασσα τώρα γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Όμως και εκεί υπάρχουν κίνδυνοι. Δηλαδή, το να είσαι έξω από τη θάλασσα και να μην παίρνεις μέτρα και να μην συμπεριφέρεσαι σωστά, δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι στη θάλασσα δεν θα πάθεις κάτι. Όχι, όχι. Λόγω θερμοπληξία και τέτοια περιστατικά. Οπότε τι κάνουμε. Δώσε μας και λίγο οδηγίες. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, είναι αυτή τη στιγμή ο ναυαγοσώστης ένας άνθρωπος που υποτίθεται θα μπορούσε να ενημερώσει. Mm-hmm. Το οποίο δεν υπάρχει. Άρα και ο κόσμος αυτή τη στιγμή πρέπει να παρακολουθεί τι γίνεται γύρω του και λέμε ότι σήμερα δεν έχουμε. Άρα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα, κάποια προετοιμασία από μόνοι μας. Άρα πώς πάμε λοιπόν. Η θερμοκρασία μέρες. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, τώρα είναι 42 βαθμούς. Απίστευτο. Σχεδόν σε όλο το νησί. Που σημαίνει ότι καταρχήν μωρά και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας αυτή την ώρα δεν πρέπει να είναι έξω για κανένα λόγο, ούτε καν στη θάλασσα. Ναι, με την κλινική κατάσταση, να το πω έτσι, του ναι. καθενός ναι. και τις αντοχές του, πρέπει να αρχίσει να αξιολογεί και να πει δεν θα πάω 2 η ώρα για μπάνιο, θα πάω 4,5. Έτσι. Να έχουμε μία διαφορά. Να αξιολογεί αυτή τη στιγμή, θα πάω. Πρέπει να πάρω μια ομπρέλα. Δεν γίνεται να πάω να κάτσω με 42 βαθμούς στη μέση του πουθενά. Πρέπει να έχω νερό. Κάποια να πράγματα, πιω. Ναι, τα κλασικά. Αυτή τη στιγμή πλέον και ο κόσμος... Τι δεν πρέπει να έχω μαζί μου, τι δεν πρέπει να πάρω μαζί μου όταν πάω για μπάνιο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, το αλκοόλ είναι αυτό που επηρεάζει, ναι. δυσκολεύει την κατάσταση. Γιατί και το σώμα καταπονείται αυτή τη στιγμή. Ναι. Και χάνουμε και τις ικανότητες μας περαιτέρω. Άρα αυτό θέλει μια και προσοχή. Και το φαγάκι, λίγο με τα παιδάκια που είμαστε λίγο και εμείς οι μαμάδες, λίγο περιεργές. Κοιτάξτε, το φαγάκι, το... ναι, αυτή τη στιγμή. Μην φάει στη θάλασσα. Ή αν φάει στη θάλασσα, η διαδικασία αυτό που γίνεται με το φαγητό. Ναι. Εντάξει, είναι το παρατραβηγμένο οριακά να φάμε του σκασμού. Ναι. Okay. Και υπάρχει όμως και το κανονικό φαγητό, το οποίο λέμε να περάσουν 1-2 ώρες αυτή τη στιγμή αφού το φάμε. Η διαδικασία της πέψης τι κάνει, τραβάει αίμα προς το στομάχι. Ναι. Άρα αυτόματα μας ρίχνει την πίεση. Με 42 βαθμούς θερμοκρασία υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια απώλεια αισθήσεων ναι. στην κόπωση αυτή του μπάνιου. Γι' αυτό λέμε να αφήσουμε λίγο χρόνο mm-hmm. να γίνει η πέψη. Οπότε αυτή αυτό τη στιγμή που λέμε μετά... ότι δεν έχω φάει πολύ άσχημα να κάνω ρε μαμά δύο κουτιές να βραχώ. Εντάξει, είναι το ανάλογα. Το ξέρετε τώρα. Και ο κάθε άνθρωπος ναι. είναι διαφορετικός αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει. Άλλη ηλικία, άλλη. Άλλη ερώτηση. Άλλη. Γονείς, μπαμπάδες, μαμάδες, δεν διαχωρίζω. Παραλία με παιδιά μικρής ηλικίας, λίγο καφές, λίγο το κινητό. Χάνουμε την προσοχή από τα παιδιά. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι από τα βασικά. Και ειδικά τώρα πλέον που δεν υπάρχει και αυτός που υποτίθεται θα έπρεπε να κοιτάει, πρέπει να κοιτάμε εμείς.
Λένε ότι είναι ρηχά ή ότι είναι... Ναι. Αυτό δεν ισχύει. Είναι ένας μύθος. Ισχύει. Ο πνευμός μπορεί να υπάρξει και σε πολύ χαμηλό νερό, έτσι δεν είναι. Με το τι παιδί έχεις. Δηλαδή, να το κάνουμε πολύ απλό. Ένα παιδί 3 χρονών έχει ένα ύψος... Σωστά. Πόσο. 60, σωστά. 80 εκατοστά. Το ένα μέτρο δεν πατάει. Άρα μπορεί να πνιγεί. Ναι. Ένα πιο μικρό παιδί στους 50, στους 60 πόντους δεν πατάει. Εμείς όλα τα περιστατικά που έχουμε στις πισίνες αυτή τη στιγμή είναι από μικρά παιδιά τα οποία φεύγουν από την προσοχή των γονιών τους και πάνε στο πιο βαθύ κομμάτι. Mm-hmm. Το οποίο η πισίνα, όλες οι πισίνες πλέον σήμερα είναι 30, 40. Ναι. Δεν είναι βαθιές. Ναι. Για ένα όμως παιδί για ένα όμως 3 χρονών είναι βαθιά. Δηλαδή ό,τι διάσωση έχουμε κάνει μέχρι σήμερα ήταν σε τέτοια ηλικία στο 1,40. Mm-hmm. Άρα η προσοχή των γονέων στα παιδιά, ειδικά στα μικρά, mm-hmm. πρέπει να είναι συνεχόμενη. Δεν υπάρχει. Όλα αυτά ξέρετε. Τα λέω αφενός για να τα ακούμε όλοι μας και αφετέρου για να καταλάβουμε ότι άλλο 2 μάτια σε ένα παιδί και άλλο 4 και τον απαγωσόστινο. Ναι, δεν υπάρχει. Εννοείται. Που δεν υπάρχει. Εννοείται. Και μου είναι αδιανόητο να συζητάμε ακόμα μια χρονιά ότι δεν έχουμε ένα απαγωσόστη σε πολύ συχνά στις παραλίες. Πώς είναι δυνατόν να τα έχουμε αφήσει όλα αυτά τα χρόνια. Κάποια σπουδαία πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας, έτσι, και μου κάνει και εντύπωση το κράτος. Δηλαδή, δεν ελέγχει. Εδώ δεν είναι αυτό που λέμε πριν. Υπάρχει. Ναι, δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να ελέγχει την αυτοδιοίκηση για τη διαδικασία και η αυτοδιοίκηση να ελέγχει το προσωπικό για τη διαδικασία. Σωστά. Και γενικώς, όπου δεν γίνεται αυτό που πρέπει, κάποιος να έχει ευθύνη. Διότι για να υπάρχει πρόβλεψη παρουσίας να παγωσώστη κτλ. Σημαίνει ότι για κάποιο λόγο γίνεται αυτό. Αφού ναι, δεν ναι, ισχύει, ναι, ναι. δεν υπάρχει, ποιος φταίει που δεν έχουμε. Είναι καθαρά διαδικαστικό. Καθαρά ναι, διαδικαστικό. Αλλά ξέρετε κάτι, εσείς... Γιατί είναι πλέον, να βάλω και την παράμετρο, εγώ έχω αλλάξει 5-6 δημοτικές αρχές. Αυτό θέλω να πω, εσείς το λέτε κάθε χρόνο. Δεν είναι αυτή τη στιγμή το πρόσωπο. Όχι βέβαια. Είναι η διαδικασία. Τώρα, αυτό γιατί λέω. Δεν τηρείται η διαδικασία, κάποιο πρέπει να κάνει μα κάτι. Μα εκεί ήθελα να καταλήξω ότι δεν είναι η πρώτη χρονιά που το λέτε. Ναι. Εσείς κάθε χρόνο λέτε τα ίδια ναι, και έχετε αλλάξει πόσες δημοτικές αρχές. Ναι. Και το λέμε, το ξαναλέμε, είναι σαν να μην μας νοιάζει. Το 20, πότε έγινε το 20, νομίζω είχαν μπει. Μετά από το 13-14 μπήκαν το 20. Α. Μία φορά. Εντάξει. Και μετά το 21 που υποτίθεται έπρεπε να ξαναμπούνε, η διαδικασία πήγε 3 φορές λάθος. Αυτό πάλι γίνεται. Και τελικά δεν μπήκαν. Ήταν τότε η περίοδο που είχαν μείνει οι πύργες στις παραλίες, που είχαν πέσει, που τους είχε πάρει ο αέρας. Μπράβο, απελπίστηκε ναι. η εταιρεία που είχε έρθει, άφησε και τους πύργους και πήγε και έφυγε. Τόσο πολύ. Ναι. Τώρα αυτό είναι ένα άλλο θέμα, διότι αν εμείς είμαστε αφαιρέγγυοι. Ακόμα και αυτό παίζει ρόλο. Και αυτό παίζει ρόλο. Δεν θα έρθει εύκολα κάτι. Η Κέρκυρα είχε ένα κακό ιστορικό. Και σε αυτό, γιατί έχουμε σε πολλά αυτό. Κακό ιστορικό. Και όλες οι εταιρείες, οι σχολές που ήθελαν να δηλώσουν ενδιαφέρον ήταν διστακτικές. Αυτή τη στιγμή. Στο νοσοκομείο έχουμε κακό προηγούμενο, οι γιατροί δεν δηλώνουν. Στους ναυαγωσώστες έχουμε κακό προηγούμενο, οι ναυαγωσώστες δεν έρχονται. Στους αναπληρωτές έχουμε τα σπίτια στο Airbnb, τους πετάμε έξω Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Δεν θέλουν. Πού έχουμε καλό προηγούμενο, δεν ξέρω. Είμαστε σε μία περίοδο που αυτή τη στιγμή, γενικότερα εδώ και 3-4 χρόνια, έτσι, το βλέπουμε όλοι και στην καθημερινότητά μας. Τι θέλεις, ένα αντικείμενο. Παραγγέλνεις, πληρώνεις, έρχεται. Ναι. Αυτή τη στιγμή το έργο της ναυαγωσωστικής. Τότε το 20 πληρώθηκε την επόμενη χρονιά. Φανταστείτε μια εταιρεία σήμερα με 35 άτομα προσωπικό, με μια μισθοδοσία, με τα σπίτια τους που πρέπει να πληρωθούν ναι. στα καταλήματα, να έχει αυτή τη στιγμή καθυστέρηση πληρωμών. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να τα βάλει από την τσέπη της. Ακριβώς. Αν τα έχει. Ακριβώς. Για να πληρωθεί ο κόσμος που εργάζεται και οι άνθρωποι που παρέχουν τα καταλήματα. Ακριβώς. Και να πληρωθεί σε ένα χρόνο. Αυτά είναι τα προβλήματα ωραίο. Τώρα. Και αυτό. Πάμε στα προβλήματα. 4 μήνες εργασία. Ναι. Γιατί έτσι λέει η νομοθεσία. Που δεν είναι 4, είναι λιγότεροι. Άμα καθυστερήσουμε κιόλας, ναι. Ναι. Εδώ μιλάω για τους 4. Ένας ναυαγωσώστης. Εδώ είναι το οικονομικό. Γιατί πολλοί αναρωτιόνται γιατί δεν βάζει ο Δήμος μόνος του ναυαγωσώστης. Ναι. Ποιος θα δουλέψει με το μισθό το βασικό για 4 μήνες. Ένας ναυαγωσώστης θάλασσας σήμερα το λιγότερο που παίρνει είναι 1.300 ευρώ. Μάλιστα. Το λιγότερο. Γιατί αυτή τη στιγμή δουλεύει 4 μήνες. Ναι. Γιατί η νομοθεσία αυτή ήταν. Άρα δηλαδή η σχολή έχει και αυτό το βάρος της παραπάνω μισθοδοσίας. Υπάρχει ενδιαφέρον να γίνει κάποιος να παγωσίσει με όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεται.
Όχι, από το 2014 και μετά. Το 2013 που ήταν η τελευταία χρονιά που είχαν μπει να βαγωσώσει τις κουτσά στραβά, μπαίνανε μέχρι τότε. Ναι. Μετά χάθηκε το ενδιαφέρον. Ένα δίπλωμα να βαγωσώσει αυτή τη στιγμή σήμερα θέλει 4-5 γιατρούς. Μία εκπαίδευση γύρω στον ένα μήνα. Ναι. Εξετάσεις από το λιμεναρχείο και κολυμβητικές. Ναι. Δίπλωμα για ταχύπλο. Ναι. Και κάθε 3-4 χρόνια, αναλόγως και την ηλικία, θέλει και την ανανέωσή του πάλι με γιατρούς. Άρα, αυτή τη στιγμή να μπει κάποιος στη διαδικασία με το σκεπτικό να γίνει ναυαγωσώσεις ακτής, αλλά να μην ξέρει αν θα δουλέψει. Αν θα δουλέψει του χρόνου ή να μην έχει τη διάθεση να φύγει σε κάποιο άλλο νησί. Ναι, γιατί υπάρχει αυτό το νησί. Σου λέει αυτή τη στιγμή η ανάγκη που υπάρχει για εργασία είναι πάρα πολύ μεγάλη, γίνομαι κάτι άλλο. Δεν είναι σταθερό, δεν είναι σίγουρο. Ναι. Είναι, εμείς έχουμε ξεμείνει. Και εγώ ασχολήθηκα και με το επιχειρήν. Ναι. Και πλέον. Ασχολούμαι με τα ξενοδοχεία mm-hmm. αυτή τη στιγμή. Ένας ναυαγωσώστης σαν εργαζόμενος δεν μπορεί να μαντεύει ή να περιμένει αν θα γίνει το έργο. Γιατί θα μείνει άνεργος. Άρα δεν πάει προς την ναυαγωσωστική αυτή τη στιγμή. Τώρα δηλαδή κυρκυραίους έχουμε πάρα πολύ λίγους. Από εκεί που ήμασταν το 2010, το 2008, ήμασταν μόνο κυρκυραίοι αυτή τη στιγμή. Τώρα είναι πάρα πολύ λίγοι. Και δεν υπάρχει και το ενδιαφέρον. Υπάρχει προοπτική. Να το κάνει, ναι. Ναι. Διαφορετικά θα ήταν να υπάρχει το ένα ίδιο έργο. Σε όλη την Ελλάδα ή μόνο εμάς, σε εμάς εδώ? Κοιτάξτε, κάποιες περιοχές αυτή τη στιγμή τα έχουν κάνει τριετίες. Αυτό που λέγατε. Κάποιες περιοχές τα έχουν κάνει τριετίες. Μα δεν θέλουμε να ακούσουμε και να πάρουμε παράδειγμα και από κανέναν ναι. άλλον να μάθουμε. Δηλαδή, μια εταιρεία αυτή τη στιγμή έχει ένα έργο 3 χρόνια που πλέον λέει στον ναυαγωσώστη από τώρα 3 χρόνια συνεργαζόμαστε. Αυτό έχει μια λογική. Ναι. Νιώθει κι άλλος ασφάλεια. Ναι, ότι ξέρει που πάει, ξέρει ότι έχει δουλειά. Σύν ότι μία τέτοια εταιρεία αυτή τη στιγμή τον απορροφά και τους νεκρούς μήνες. Ναι. Δεν είναι δηλαδή μόνο για 4. Σωστό. Εδώ πέρα είμαστε στο πουθενά. Εδώ δεν είμαστε. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει. Και υπάρχει και ένα μεγάλο ακόμα θεματάκι που έχει να κάνει με την νομοθεσία. Που σημαίνει. Η νομοθεσία λέει αυτή τη στιγμή ότι τα έργα του δημοσίου ως προς τις παραλίες και τους δήμους μπορεί να τα αναλάβει μόνο σχολή ναυαγωσωστικής. Άρα δεν μπορεί κάποιος ιδιώτης ναυαγωσώστης. Εγώ δεν μπορώ δηλαδή. Αυτή τη στιγμή να πάρω. Είχα πάρει μέχρι το 2019, το 20 που άλλαξε ο νόμος που επιτρεπότανε. Ναι. Μπορούσε να τα πάρει και ιδιωτική και επιχείρηση, ναι. όχι σχολή. Όχι σχολή. Σήμερα μόνο είναι σχολή. Μόνο σχολή. Να ανοίξουμε. Άρα σχολή. Έχει περιοριστεί και το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Και βάλτε πόσες σχολές είναι 20 σχολές στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πού θα πρωτοπάνε. Πού θα πρωτοπάνε. Και πάνε εκεί που έχουν σίγουρες συνεργασίες και αξιόπιστες. Οπότε είμαστε λίγο στο περιθώριο, μπορώ να πω. Και αν δεν γίνει κάτι άμεσα από νωρίς του χρόνου. Συγγνώμη, πόσα χρόνια το λέτε, κύριε Φωνική? Δεν το ξέρω, το λέω πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια. Αλλά δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνουμε πού. Εάν δεν είχα έρθει σήμερα και είχα βρει μια περσινή εκπομπή. Θα λέγαμε τα ίδια. Και την είχα βάλει. Ακριβώς. Δεν θα άλλαζε τίποτα σε αυτό το οποίο συζητάμε. Τα ίδια δυστυχώς, πράγματα λέμε. Δυστυχώς. Σας είπα, εγώ για μένα είναι ένα θέμα το οποίο δεν έγινε κάτι. Λάθος, παράληψη, οτιδήποτε. Πού είναι η ευθύνη? Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει το λάθος. Τι ώρες δουλεύετε να βαγωσώσετε στα ξενοδοχεία? 16. Για να δω τι ώρα πρέπει να πηγαίνουμε στη θάλασσα, να πηγαίνετε μετά για ένα μπάνιο, τουλάχιστον σαν ιδιώτες τα έχουμε λίγο. Να είναι στις παραλίες, ναι. Σχολάνε και πάνε για μπάνιο. 16. Τα ξενοδοχεία σε βαθμό μεγάλο αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένα. Είναι καλυμμένα. Μάλιστα. Τι να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας Εγώ ευχαριστώ. Εδώ. Να έχουμε το νου μας, αυτό είναι το βασικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε την εικόνα ότι δεν υπάρχει ναυαγωσώστης. Οπότε προσοχή πολύ περισσότερο. Να έχουμε λίγο παραπάνω τα μάτια μας. Προσοχή με τα μαλτέμια. Γιατί μας αρέσει το κύματα, αλλά μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Τις δυνάμεις μας, ναι. Και αυτό είναι ένα θέμα που αυτή τη στιγμή ωραίο το παιχνίδι, αλλά κάποια πράγματα είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ανατελεία διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο βήμα. Ζωντανά πάντα από τη τηλεόραση του Start. Ένα από τα πρόσωπα των ημερών σε τοπικό επίπεδο είχε την τιμητική του την προηγούμενη εβδομάδα. Οφείλω να πω όμως ότι και όταν έχει την τιμητική του, απαντά στα τηλέφωνα, κάνει δηλώσεις, έρχεται σε εκπομπές. Ο κύριος Πυρώνας Νεράντζης, ο αντιδήμαρχος, είναι μαζί μου και τον ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ και εγώ. Και την τιμητική του, δυστυχώς αρνητικά. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζετε, δεν είναι κεραυνό συνεθρία. Ναι, ναι.
Δεν είναι κάτι που σας συνέβη και δεν το περιμένατε, διότι οι ανάγκες είναι αυξημένες. Το προσωπικό είχατε δηλώσει ότι ήταν σε ένα μεταβατικό στάδιο. Όμως, λέγαμε όλοι ότι αυτές οι εικόνες μας θύμισαν άλλες εποχές. Πώς είναι σήμερα η κατάσταση, ομαλοποιήθηκε? Όχι, πλήρως δεν έχει ομαλοποιηθεί. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και σε πολλά σημεία. Εκεί στην Παλοκαστρίτσα που είχαμε δείξει και εικόνες. Το Σάββατο είχαν καθαριστεί όλα, mm-hmm. εκτός από το κομμάτι της καθαρής ανακύκλωσης, το οποίο καθαρίστηκε τώρα. Εκεί καθαρίστηκε. Καθαρίστηκε και το άλλο κομμάτι, το δύσκολο, που ήταν στη διασταύρωση του Δουκάδες. Ναι. Και μένουν άλλες μικρές εστίες. Έχουν καθαριστεί, ξεκινήσει οι καθαρισμοί, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και στο μέσα δρόμο από το λιβάδι του Ρόπα. Ναι. Και συνεχίζουμε τους καθαρισμούς. Και στις Μπενίτσες όμως εντοπίζουμε ζητήματα καθαριότητας. Στα δύο σημεία που είναι, όπως και στα γουβιά. Ο μεγάλος όγκος απορριμμάτων που είναι. Και εκεί κάνουμε παρεμβάσεις. Τώρα έχει γίνει και στην Ερίκουσα. Πρέπει να πάμε και στην Ερίκουσα. Μ' αρέσει που τα λέτε εσείς χωρίς να τα λέω εγώ. Αυτό είναι καλό. Όχι, πρέπει να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση όπως είναι. Να μην κλείνουμε τα μάτια. Δεν το κάνουμε. Τα βλέπουμε και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Βρεθήκαμε σε αυτή τη δύσκολη θέση γιατί δεν είχαμε προσωπικό. Παίρνουμε προσωπικό και εδώ έχουμε διάφορα προβλήματα. Ναι. Δηλαδή, θέλαμε να πάρουμε 32 άτομα, 26 συνοδούς απορριμματοφόρων, ναι. εργάτες εξωτερικών χώρων και 6 οδηγούς. Δηλώσαν συμμετοχή μόνο 2 οδηγοί. Οδηγοί γάμα κατηγορίας. Ναι. Mm-hmm. Και από τα 26 άτομα προσλάβαμε, ξεκινήσαμε μάλλον, ήταν επιτυχόντες 20, εκ των οποίων έχουν έρθει στην υπηρεσία μέχρι σήμερα μόνο 9. Γιατί? Οι άλλοι δεν έχουν έρθει, είναι άλλοι πιθανόν να μην έρθουν και καθόλου και θα πάμε σε δεύτερη λίστα. Αλλά αυτό καθυστερεί. Βεβαίως, τους παίρνουμε τηλέφωνο, οι 9 έχουν ανταποκριθεί, ναι. Και εκεί θα έχουμε κάποιες προστριβές γιατί θα πρέπει να αποδεχτούν όλοι τις θέσεις εργασίας για τις οποίες προσλήφθηκαν. Με συγχωρείτε, κύριε Αντιδήμαρχε. Κάνω τα χαρτιά μου για την υπηρεσία καθαριότητας. Μπορώ να ορίσω εγώ μετά ως υπάλληλος πού θα πάω? Όχι. Όμως θα πρέπει να μιλάμε ανοιχτά. Ναι. Διαχρονικά. Ναι. Η υπηρεσία καθαριότητας τροφοδοτεί όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Άρα λέτε ότι γίνεται σύμβαση με την υπηρεσία καθαριότητας και πάει και στην υπηρεσία πράσινου και στην πολιτική προστασία. Βεβαίως. Για να συνδράμει άλλες υπηρεσίες. Οπότε εσείς, εγώ, ναι. αν θέλω να δουλέψω 6 μήνες, μπορώ να δηλώσω ότι θα πάω εκεί και θα βρω τον τρόπο να πάω κάπου αλλού σε κάποια άλλη υπηρεσία. Ναι, εδώ θέλω να είμαστε ξεκάθαροι όμως, σε αυτή την προκήρυξη, ήμασταν ξεκάθαροι τι θέλουμε. Πάσχουμε πολύ, πονάμε πολύ και ειδικά σε μία δημοτική ενότητα, σε δύο δημοτικές ενότητες, mm-hmm. Παλαιοκαστητών και Φεάκων, που είναι ο μεγαλύτερος πόνος στις υπηρεσίες ναι. από έλλειψη προσωπικού. Οπότε όλο το βάσμα θα πάει προς αυτή τις δύο δημοτικές ενότητες. Και θέλω να είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν θα φύγει κανείς για άλλη υπηρεσία ή για άλλη ειδικότητα, αν δεν στελεχωθούν επαρκώς αυτές οι υπηρεσίες. Μα αφού υπάρχει πρόβλημα τώρα σε αυτήν την υπηρεσία, πώς θα το στείλετε αλλού? Θέλουμε να είμαστε δίκαιοι προς όλους τους εργαζόμενους και να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας. Αν η κυρία Ιρό μένει στους κοινοπιάστες, ναι. βεβαίως πρωτίστως θέλουμε να δουλέψει κοντά στην περιοχή της. Αν όμως η ανάγκη μας είναι στο Παλαιοκαστητών, αφού προσλήφθηκε γι' αυτό, θα πρέπει να πάει στο Παλαιοκαστητών. Μακάρι όταν μου δοθεί η δυνατότητα, σαν υπηρεσία, να λάβω και αυτά τα κριτήρια τη εντοπίση, να πάει κοντά στο σπίτι. Όμως δεν έχω αυτή δεν την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή. Τώρα. Βεβαίως. Και ξέρετε, γκρινιάζουμε όλοι. Γκρινιάζουν οι πολίτες, γκρινιάζουν οι επιχειρηματίες, γκρινιάζουν οι επισκέπτες. Άρα δεν μιλάμε τώρα για το ποιος θέλει να πάει πού. Εδώ και, τώρα και το προσωπικό, πρέπει άμεσα. Και το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας δικαιολογημένα γκρινιάζει γιατί πάρα πολλοί από αυτούς, όχι όλοι, ναι. πάρα πολλοί από αυτούς βάζουν πλάτη διαχρονικά και ακόμα περισσότερο τις δύσκολες στιγμές. Το Σάββατο που κάναμε παρέμβαση στην Παλαιοκαστρίτσα ναι. ήταν προσωπικό που είχε κάνει μία μισή βάρδια και μετά τη βάρδια. Άρα και είναι λογικό να υπάρχει και κούραση. Ναι, οπότε ακριβώς για αυτό το λόγο δεν πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα. Πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Να ρωτήσω κάτι. Ήταν δεδομένο ότι το καλοκαίρι θα είναι αυξημένες οι ανάγκες μας σε επίπεδο αποκομίδησης των απορριμμάτων, αλλά και προσωπικού. Θα μπορούσε να γίνει νωρίτερη διαδικασία η γραφειοκρατική της πρόσληψης και αντί να τους έχουμε Ιούλιο, να τους έχουμε Ιούνιο. Να μην υπάρχει αυτό το κενό. Βεβαίως, θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει πολύ πιο γρήγορα, λαμβάνοντας υπόψη και το πόσο καθυστερούν οι διαδικασίες. Ναι. Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών και γι' αυτό. Ερώτημα. Αυτό είναι πολιτική απόφαση ή είναι και απόφαση, ή μάλλον διοικητική. Διοικητική, γιατί
Εγώ δεν θέλω να είναι κανείς στο απειρόβλητο, ούτε να στοχοποιούμε υπαλλήλους. Όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό το οποίο κάνουν αφορά όλους μας. Βεβαίως. Όμως θα σας απαντήσω λίγο λακωνικά. Το διοικείνες τι προβλέπει. Ναι. Η ευθύνη είναι δική μας. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι τι λέτε, αλλά λέω και πάλι ότι κανείς μας δεν είναι άμυρος ευθυνών. Κανείς μας. Βεβαίως. Και όλοι αξιολογούμαστε στην πράξη. Ναι. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, αν έχεις ένα κακό αντιδήμαρχο και έχεις μια καλή υποστήριξη, που μπορεί να μην είναι γνώστης του αντικειμένου, μπορεί να μην θα τον βοηθήσει, να βρει το δρόμο του. Κανένα. Αν έχεις ένα καλό αντιδήμαρχο και έχεις κακό backup, δεν έχεις αποτέλεσμα. Και εκεί και ο, άρα πάλι συλλογικά και εκεί ο καλός να αντιδήμαρχος θα πρέπει να μανατζάρει, να κατευθύνει αυτό, λέω, την υπηρεσία. Είναι συλλογικό, κατάλληλα. Δηλαδή. Είναι συλλογικό. Πρέπει και από τις δύο πλευρές να βεβαίως, υπάρχει διάθεση. Και ξέρετε, διαχρονικά δεν είναι, εστιάζω στο πρόβλημα και να βρούμε τη λύση και όχι στο τι έφτερσε αυτή τη στιγμή. Να το βρούμε σε δεύτερο χρόνο τι έφτερσε και να μπορούμε να ορθοποδήσουμε. Ναι, το θέμα είναι πώς πάμε όμως τώρα. Με το προσωπικό που θα έρθουν λίγα άτομα ακόμα και την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έρθουν και τα περισσότερα, θα έχουμε τελειώσει. Θεωρείτε ότι θα ομαλοποιηθεί, θα είναι καλή εικόνα θα πια? Θα είναι πολύ καλύτερη, πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι είναι τώρα που δεν μας τιμά κανένα. Ερώτηση που βάζουν πολλοί τηλεθεατές, αφού δεν έχει ο Δήμος το προσωπικό ή δεν έγιναν διαδικασίες ή εξελίσσονται, γιατί δεν κάνουμε μια ανάθεση σε ιδιώτη για ένα διάστημα να πούμε ότι παρά να βρωμάμε, ας πληρώσουμε. Και αυτή η διαδικασία δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή δεν σηκώνεις το τηλέφωνο να πεις ηρώ, έλα μάζεψε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Χρειάζεται μια διαδικασία. Και ο ιδιώτης θα πρέπει να προσλάβει κόσμο και θα πρέπει να γίνει σύμβαση. Mm-hmm. Να γίνει προκήρυξη, σύμβαση, όλα. Ναι. Ό,τι προβλέπει η νομοθεσία. Δεν μπορούμε, δεν είμαστε σε κάτι έκτακτη ανάγκη να συντομεύσουν οι διαδικασίες. Μάλιστα. Τώρα, με το βίντεο τι γίνεται, όλα καλά εκεί? Και καλά. Εκεί έχουμε μικρο θεματάκια. Με κάτι λύματα, είδαμε κάτι έτσι. Με κάτι? Λύματα. Λύματα είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε μια αντλία που είναι καμένη μπροστά και είναι οι πτήρες. Είναι μια αντλία και πρέπει να αντικατασταθεί. Εκεί λειτουργεί καλά το νησί? Γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο που πηγαίνει έρχεται. Είχαμε τη χαρά την προηγούμενη εβδομάδα να είναι γύρω στα 300 παιδιά καθημερινά. Να δραστηριοποιούνται στο βίδο και γύρω στα 170 παιδιά το απόγευμα. Από αυτά τα 300, από τα 300 παιδιά, τα 170 ήταν όλη μέρα. Mm-hmm. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. Τα αντιμετωπίζουμε ό,τι περιστατικά συμβούν. Μας έχουν βγάλει και στη δημοσιότητα για ένα περιβόητο φορείο που έχουμε. Θέλω και να το πούμε αυτό με το φορείο, γιατί πολλές φορές λέω ότι καλώς αναδεικνύουμε αυτό το οποίο κρίνουμε ότι θα έπρεπε να είναι καλύτερο, αλλά να ξέρουμε και τι λέμε. Και επειδή οι πρόσκοποι αυτό το φορείο το έχουν και το χρησιμοποιούν και είναι ένα συγκεκριμένο φορείο, το οποίο ευτυχώς υπάρχει, εγώ θα πω εκεί. Πριν βγούμε να πούμε οτιδήποτε, ας ρωτήσουμε και λίγο τι είναι αυτό. Εντάξει, συνηθίζεται αυτό να λέμε. Συνηθίζεται. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να σας στείλουμε τα εξαμάξεις. Όπως το έκανα και με τους προηγούμενους και θα το κάνω και με τους επόμενους. Αλλά το φορείο μας πείραξε. Είναι ένα φορείο που προορίζεται για αερομεταφορές. Εντάξει. Είναι εσκεμμένα με δίχτυ για να μην. Ναι. Για θαλάσσιες αερομεταφορές. Για να μην μένει νερό μέσα. Ναι, λογικό. Είναι έτσι σχεδιασμένο. Εγώ θα σας πω για το χθεσινό περιστατικό. Είχαμε και άλλο περιστατικό. Μας συνέβη και χθες το βράδυ περιστατικό. Υποθυμικά. Βεβαίως. Ήταν ένα νέο κορίτσι. Mm-hmm. Το μεταφέραμε με το φορείο μέχρι το σκάφος και το πέραμε με το σκάφος και ήρθε το ΕΚΑΒ και το παρέλαβε από τη Ρωμανία. Κύριε Νεράντζη, επειδή είσαι στο βίντεο, εμπειρία έχετε και από άλλες χρονιές. Αυτά τα λιποθυμικά συνέβαιναν και παλιά ή τώρα βλέπω το φως? Όχι σε τέτοιο βαθμό. Ίσως θέει η αύξηση της θερμοκρασίας, ίσως θέει ότι ο περισσότερος κόσμος, όμως αντιμετωπίζονται όλα πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Και όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Δηλαδή το ΕΚΑΒ ήταν απέναντι, ναι, και περίμενε με τις οδηγίες και χρησιμοποιήσαμε πάλι το ίδιο φορείο με πολύ μεγαλύτερη άνεση από ό,τι ήταν το φορείο που είστε μετά. Ναι. Δεν χρειαζόταν ούτε οι μάντες, τέσσερα άτομα, το, ναι, μεταφέραμε. Ναι. Δεν είναι καλό στην αισθητική μας. Εντάξει. Τι θα κάνουμε τώρα? Πολλά πράγματα δεν είναι καλά στην αισθητική μας, θα πω εγώ, αλλά το προσπερνάμε. Κατασκηνώσεις. Σήμερα είχαμε και τον έλεγχο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ναι. Είχαμε και από την περιφέρεια, γιατί περνάμε ελέγχους σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Κάποιες μικροπαρεμβάσεις που χρειάζονται θα ολοκληρωθούν αυτή τη βδομάδα. Ωραία.
Έχουμε στήσει τις περισσότερες σκηνές, θα στήσουμε και τις υπόλοιπες. Προσωπικό. Προσωπικό έχουμε, δόξα τω Θεώ, για τις κατασκηνώσεις. Ωραία. Στο Βίδο. Ναι. Κατασκηνώσεις και δημιουργική. Έχουμε έρθει σε συμφωνία με τα παιδιά πόσα θα δουλέψουν. Ωραία. Οπότε σύντομα θα. Και με τον γιατρό, με τα λοιπά, αυτό έχει καλυφθεί το θέμα. Έτσι, έχουμε νοσηλεύτρια. Ωραία. Βεβαίως. Ωραία. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και τώρα θα κάνουμε επαναπροκήρυξη είναι για τα γουβιά. Έχουμε κάνει ένα προκήρυξη. Πήραμε 6 άτομα, δεν υπήρχε άλλο ενδιαφέρον. Ναι. Τώρα θα κάνουμε επαναπροκήρυξη, μπας και βρούμε μερικούς ακόμα για να μπορέσουμε να κάνουμε στα γουβιά. Που σημαίνει ότι στο Βίδο είναι θέμα χρόνου να γίνει ακριβώς ενημέρωση για την κατασκευαστική, ναι, περίοδο. Ναι. Είναι θέμα χρόνου γιατί έχουν λυθεί όλα. Και τα προαπαιτούμενα που υπήρχαν από την περσινή χρονιά, mm-hmm, έχουν τακτοποιηθεί. Το πιο βασικό ήταν το αλερτσικέρανο. Ναι. Έχει τακτοποιηθεί, μελέτη που έχει γίνει. Τώρα παρεμβάσεις που χρειάζονται από υγειονομική άποψη και από θέμα κτηρίων, θέμα ιατρίου που έπρεπε να πάμε σε ένα άλλο κτίριο, ναι, για να μην έχει ελενίτη, να έχει κεραμίδια, να έχει, ναι, δωμάτια όλα αυτά και ζεστό νερό. Υπάρχει το κτίριο. Τώρα πόσα παιδιά θα φιλοξενηθούν, καλώς έρχονται των πραγμάτων. Καλώς, με τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν και το βιολογικό, 40 παιδιά. Μέχρι 40 παιδιά ανακατασκευαστική περίοδο, η οποία θα έχει διάρκεια πόσες μέρες. Περίπου μία εβδομάδα. Μια χαρά. Τρόφιμα υπάρχουν, έχουμε κάνει σύμβαση, mm-hmm, με ανάδοχη εταιρεία και περιμένει το ΚΑΕ από εμάς για να μας προμηθεύσει έτοιμο φαγητό. Οι δεν θα πάμε των παιδιών που θα. Από 6 έως 12. 6 έως 12. Τέλεια. Με το καΐκι στο Βίδο. Με το καΐκι εδώ είναι ένας πόνος μεγάλος. Όσες διαγωνιστικές διαδικασίες κάναμε, βγήκαν άγονες. Τώρα είμαστε στη διαπραγμάτευση. Θεωρώ ότι αυτή τη βδομάδα θα βγει έξω. Να, για φτιάξιμο. Και θα χρειαστεί 10 με 15 μέρες. Και μετά θα είναι σε λειτουργία από το πρωί μέχρι. Ο στόχος μας είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μέχρι τις 11. Θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι πιο, κάτι διαφορετικό σε όλη αυτή τη διαδικασία και να είναι ήδη έτοιμο το καΐκι. Βεβαίως θα μπορούσε να έχει γίνει από την αρχή του χρόνου. Θα έπρεπε να είχαμε κάνει διαφορετική διαδικασία. Με πλήρη γνώση το λέω, και το λάθος, ναι, αυτό δεν έγινε λόγω άλλων προτεραιοτήτων. Ναι, λόγω άλλων προτεραιοτήτων και αν θέλετε και λόγω λάθος εκτίμησης της αγοράς και της, mm-hmm, ανταπόκρισης που θα έκανε η αγορά. Ναι. Okay, να γυρίσω τώρα ξανά λίγο στα απορρίμματα. Με την ανακύκλωση, τι γίνεται κύριε Νεράντζη? Με την ανακύκλωση είμαστε στα ποσοστά που ήμασταν πέρσι. Ναι. Στο πρώτο τρίμηνο το είχαμε ξαναπεί, νομίζω ήμασταν οριακά. Πιο ψηλά οριακά, ναι, αλλά είναι μικρό το διάστημα και δεν μπορούσαμε να έχουμε στοιχεία. Για να είμαστε ειλικρινείς, με τέτοιο πόνο που έχουμε αυτή την εποχή και στην κατάσταση της αποκομιδής, δεν μπορούμε να μιλήσουμε και επιθετικά για ανακύκλωση. Ναι. Για να είμαστε ειλικρινείς, ναι, και ρεαλιστές. Mm-hmm. Πρέπει πρώτα να διορθώσουμε τα προβλήματα της αποκομιδής και μετά να μιλήσουμε για την ανακύκλωση. Στο κομμάτι της αποκομιδής, λοιπόν, πέραν των ζητημάτων που υπάρχουν με την έλλειψη προσωπικού κτλ., τα οποία τα έχουμε αναδείξει και τα συζητήσαμε και στην αρχή της. Του μέρους αυτής της συζήτησής μας. Οι επιχειρηματίες έχουν βελτίωση, συμμορφωθεί, να το πω έτσι, με αυτό το οποίο εσείς είχατε πει σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα στην Παλιά Πόλη. Έχουν βελτιώσει τη συμμόρφωση. Δεν έχουν συμμορφωθεί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο. Στο επιθυμητό επίπεδο. Κάνουμε παρεμβάσεις συχνά, ατομικές, ναι, σε κάθε επιχείρηση. Πάμε βήμα-βήμα. Δηλαδή εντοπίζετε ότι η ΡΟ εξακολουθεί να μην κάνει σωστά αυτό που πρέπει, άρα λέτε. Ερχόμαστε σε προσωπική επαφή, ναι, με την κυρία Ιρό, ναι, και λέμε συνέβη αυτό. Δεν πρέπει να ξαναγίνει. Ναι. Δεν πρέπει να κάνουμε αυτό. Τα πρόστιμα δεν είναι κάτι το οποίο θα δούμε να εξελίσσεται. Συνολικά για τους πολίτες, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το να βγούμε να πούμε για πρόστιμα. Την ώρα που δεν μπορείτε να. Όταν πάσχουμε σε όλα τα άλλα τα κομμάτια. Ναι. Στην αποκομιδή, στην, mm-hmm, ενημέρωση. Mm-hmm. Έχετε δίκιο. Πρέπει, δεν βλέπουμε το πρόστιμο σαν εισπρακτικό μέσο. Αν το βλέπαμε σαν εισπρακτικό μέσο, το θα, πιο εύκολο, θα ήταν, ναι, θα ήταν το πιο εύκολο και θα αυξάνουμε και έσοδα. Αλλά δεν είναι το θέμα εκεί. Το πρόστιμο είναι όταν έχουμε δημιουργήσει όλες τις υποδομές, αυτούς που δεν σέβονται, ναι, τον κόπο. Άρα λέτε να είναι πρώτα σωστός ο Δήμος απέναντι στην υπηρεσία που παράγει και μετά να ζητήσει από τον πολίτη. Αν το βλέπαμε μόνο σαν εισπρακτικό τρόπο, ναι, εντάξει. Θα μπορούσαμε να τα βάλουμε από αύριο. Να σας πω ένα άλλο θέμα τώρα. Δεν μπορεί να παίρνουμε τα σκουπίδια μας βόλτα. Τα βάζουμε στο αυτοκίνητο και πάμε βόλτα για να βρούμε κάδους. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι
είναι μεγάλης ηλικίας, δεν έχουν κάποιον να τους εξυπηρετήσει, δεν μπορούν να περπατήσουν μοναχικοί ή ηλικιωμένα ζευγάρια. Τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία και στην πόλη και έξω από την πόλη? Εδώ είναι δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Η μία φιλοσοφία είναι κάθε τετράγωνο και τον κάδο του. Ναι. Και η άλλη φιλοσοφία όσο μπορούμε πιο απομακρυσμένα. Ναι. Για να τα έχουμε. Σε όλο τον κόσμο επικρατεί το πιο απομακρυσμένα. Mm-hmm. Και με πράσινα σημεία, και γι' αυτό υπάρχει και η οδηγία για τις γωνίες ανακύκλωση για τα πράσινα, μικρά πράσινα σημεία και μεγάλα πράσινα σημεία. Θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση σε βάθος χρόνου. Είναι μια αλλαγή κουλτούρας, όπως είδατε, όπως είπατε και εσείς. Αλλά πώς θα γίνει για τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να βάζουν τα σκουπίδια στα μάξι και να πηγαίνουν να τα... Είναι πολύ λίγοι αυτοί, και όπως εξυπηρετούνται από τα σούπερ μάρκετ, mm-hmm. από τις, για τις ανάγκες τους, ναι. καθημερινές, θα εξυπηρετηθούν και εκεί. Και μπορεί να υπάρχει και μέρημνα για κάποιους ειδικές περιπτώσεις. Ναι. Όμως είναι μια φιλοσοφία που θα είναι προς όφελος των πολιτών. Γιατί μια αποκομιδή σε αυτό το στυλ σημαίνει ότι έχεις και πολύ λιγότερα έξοδα. Mm-hmm. Και πολύ μικρότερη επιβάρηση στον πολίτη. Τώρα, η παλιά πόλη όμως, όπου και να βάλεις κάδο, σε εμφανή σημεία και σημεία που είναι και πολύ φωτογραφημένα, υπάρχει θέμα. Μετά, αν δεν βάλεις από την πίσω πλευρά, στο καμπιέλο στις γειτονιές, πάλι υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο, σε τέτοιες περιοχές που είναι ειδικές περιοχές, ναι. έχουμε ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο, που για να είμαστε δίκαιοι ήταν πρόταση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, mm-hmm. Στην εργολαβία που έχει γίνει. Έχουμε ξεκινήσει από το Φεβρουάριο το πόρτα-πόρτα, ναι. από μεγάλο κομμάτι της παλιάς πόλης. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Και οι κάτοικοι μόνο στους υπόλοιπους. Όχι. Δηλαδή και αυτό είναι ένα θέμα. Ξέρω γυναίκες τώρα μας παρακολουθούν που βγαίνουν και σκουπίζουν και καθαρίζουν και προσπαθούν να είναι γειτονιές καθαρές. Αλλά ρε παιδί μου, έχει να περάσει και κανένα μήνα από εδώ κάποιος. Βεβαίως προσπαθούμε να κάνουμε ένα κύκλο, όμως δυστυχώς μας λείπει προσωπικό και από εκεί. Και δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε συχνό οδοκαθαρισμό. Ναι. Τα καδάκια που έχουμε δει πολλές φορές εκεί στην Εθνική Τράπεζα είναι viral αυτές τις φωτογραφίες. Ξεχυλισμένα, όχι καλή εικόνα. Ναι, θεωρώ ότι είναι ορισμένες στιγμές της ημέρας mm-hmm. που μας ξεφεύγει η κατάσταση σε 2-3 καδάκια και προσπαθούμε να τα εντοπίσουμε. Ναι. Πάντως, όλα αντιλαμβάνομαι, είναι ζήτημα έλλειψης προσωπικού. Βεβαίως. Το οποίο όμως είπατε ότι θα μπορούσε να έχει γίνει νωρίτερα διαδικασία, αλλά δεν έγινε. Το δίκη είναι εστί προβλέπει. Η ευθύνη είναι δική μας. Η ευθύνη είναι δική σας. Το θέμα είναι αν θα ομαλοποιηθεί και πότε, γιατί διανύουμε και μια τουριστική περίοδο και επειδή έχουμε πονέσει με το ζήτημα των απορριμμάτων και είπαμε αμάν να φύγει αυτή η κακή εικόνα της Κέρκυρας, δεν θέλει και πολύ πάλι να ξεφύγει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος να ξεφύγει. Mm-hmm. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός αυτές τις μέρες, τις ναι. δύσκολες. Τώρα αντιμετωπίζονται. Ωραία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κρίθηκε ευτυχώς η διαδικασία και κέρδισαν το δικαστήριο, ήταν και στην καθαριότητα, είχαν απομακρυνθεί, επέστρεψαν. Ναι, επέστρεψαν, ήταν λίγοι. Ευτυχώς. Ήταν και αρκετοί που ήταν στην καθαριότητα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ναι. και είχαν στελεχώσει άλλες υπηρεσίες. Και δεν μπορούμε να το ζητήσουμε, γιατί εμείς δεν κοιτάζουμε μόνο την υπηρεσία ναι, καθένας, κοιτάζουμε το Δήμο συνολικά. Ναι, σωστά το λέτε εσείς. Ρωτώ εγώ ως αφελής, την ώρα που έχουμε πρόβλημα, γιατί για μία-δύο εβδομάδες δεν τους παίρνουμε από τις υπόλοιπες υπηρεσίες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και μετά ας ξαναπάνε στις υπηρεσίες που προφανώς έχουν ανάγκη. Αυτό θα γινόταν με μεγάλη άνση και εμένα σαν υπηρεσία, σαν υπεύθυνο για την καθένα, ναι. θα με βόλευε και θα με εξυπηρετούσε ναι. πάρα πολύ. Όμως και οι άλλες υπηρεσίες, που είναι καθημερινότητα και πράσινο, εκεί ναι, στελεχώσουν περισσότερο, εκεί, ναι. Δεν νομίζω ότι και εκείνοι έχουν το προσωπικό mm-hmm. Για να ανταποκριθούν μετά. Το να βελτιώσω ένα κομμάτι... Άρα υπάρχει γενικότερο ζήτημα έλλειψης ακριβώς, προσωπικού. Ναι. Και θα ταράξει και όλες τις ισορροπίες που υπάρχουν για να είμαστε ειλικρινείς και ευθύς. Και δεν είναι ώρα να τις ταράζουμε 45 βαθμούς Κελσίου. Ακριβώς. Δύσκολο. Θα με βόλευε πάρα πολύ σαν υπηρεσία καθαριότητας να μαζέψω όλο το προσωπικό εκεί, αλλά θα ταραχτεί πολύ και δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τα του οίκου μας, μόνο, αλλά συνολικά την πόλη μας. Περιμένω να μας πείτε πότε θα ξεκινήσουν οι κατασκηνώσεις, γιατί πραγματικά θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Νομίζω για όλους μας. Νομίζω γιατί έχουμε πραγματικά... δουλέψει πάρα πολύ καιρό. Μέχρι τώρα όλα τα σημάδια μας έχουν πάει καλά, αργήσαμε. Ξέρετε τι λένε, και με αυτό θα κλείσω, ότι έχετε δώσει βαρύτητα στο βίδο και έχετε αφήσει τα της καθαριότητας. Το έχω ακούσει και εγώ πάρα πολύ. Το έχω ακούσει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πείσω κάποιον κάτι άλλο.
Θεωρώ ότι δίνω τον καλύτερο εαυτό μου και εγώ και η υπηρεσία και στο ένα κομμάτι και στο άλλο. Ίσως το βίντεο φαίνεται περισσότερο. Ίσως μας νοιάζει περισσότερο. Νομίζω ίσως η καθαριότητα και το περιβάλλον μας νοιάζει περισσότερο. Εκεί ίσως προκαλούμε περισσότερο. Ας το κάνουμε και εμείς όμως κάτι, επειδή εύστοχα λέτε ότι μας νοιάζει το περιβάλλον, να είμαστε επικριτικοί όταν πρέπει ως πολίτες, αλλά να κάνουμε και οι πολίτες αυτό που οφείλουμε. Ναι. Να μην βανδαλίζουμε. Γιατί εντάξει, υπάρχει το θέμα με την έλλειψη προσωπικού, αλλά εξακολουθούν οι ασυνείδητοι να πετούν ό,τι βρουν όπου το βρουν. Εντάξει, εκεί θα πρέπει εμείς πάλι να πείσουμε τον κόσμο να μην τα πετάει εκεί που πρέπει και να τα διαχειριστεί σωστά. Δύσκολη καιρή. Πάρα πολύ δύσκολη, όμως θα επιμείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νεράντση, που ήσασταν σήμερα. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε εμείς. Μην φύγετε. Σε πολύ λίγο ξανά εδώ. Τελευταίο μέρος της εκπομπής, Δώρα Σπρέα στο στούντιο. Εμείς εδώ εξαιρετικά σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, έξω βράζει ο τόπος, είναι καμίνι και έχουμε έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ξανά σήμερα το μεσημέρι για τις επόμενες μέρες. Θα επαναλάβω τώρα μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ρε. Αυτό το οποίο θεωρείται δεδομένο, αλλά δεν είναι. Όλες οι ηλικίες, ενυδάτωση, φρούτα και κυρίως οι μεγαλύτερες ηλικίες. Όχι μόνο ανεμιστήρισαν, έχετε και κλιματιστικά, ανοίξτε τα για λίγο. Ξέρεις, σκέφτονται όλοι. Πόσο θα έρθει η ΔΕΗ. Μα για να έρθει η ΔΕΗ και να την πληρώσουμε πρέπει να είμαστε όρθιοι. Ανάβουμε και τα κλιματιστικά, τι να κάνουμε τώρα. Να σου πω απλώς ότι όπως και σήμερα έτσι και αύριο είμαστε στον υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας των 3. Ναι, θα είμαστε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί μετά έρχεται Αύγουστος με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με ανέμους και μποφόρο. Οπότε ούτως ή άλλως θέλουμε πολύ αυξημένη προσοχή από όλους μας. Οι θερμοκρασίες αυξάνονται μέσα στην εβδομάδα. Προς το τέλος της εβδομάδας έχουμε 40. Επίσης να πω ότι τους 38 βαθμούς μπορεί να μην θεωρείται ότι είναι κάτι πάρα πολύ υψηλό. Όμως η παρατεταμένη διάρκεια αυτών των υψηλών θερμοκρασιών έτσι προκαλεί ένα σοκ στον οργανισμό. Έχεις 38 βαθμούς και νιώθεις ότι έχεις 48. Ναι. Γιατί έχει ποσοστά υγρασία στην Κέρκυρα υψηλά. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα, 3 η ώρα που έχουμε τους 38 βαθμούς, τα ποσοστά υγρασίας είναι πολύ περιορισμένα. Ναι, 16%. Δεν παίρνεις ανάσα. Και όμως είναι αποπνιχτικό πάρα πολύ. Ναι. Γι' αυτό και ο κίνδυνος για φωτιά. Τα μικρά ποσοστά υγρασίας. Τέλος πάντων, απευχόμαστε να συμβεί οτιδήποτε, έτσι. Τη στιγμή που έχουμε και μεγάλη έλλειψη νερού, να μην τα επαναλαμβάνουμε και να μην γινόμαστε και μάντης κακών. Να σε πάω σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο ακόμα, δυστυχώς. Στο θέμα των φορολογικών δηλώσεων, η ΡΟΕ, καθώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν έχει ακόμη υποβάλει φορολογική δήλωση, μας λένε λοιπόν οι λογιστές ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα, διότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας δεν φαίνεται πρόθυμο να δώσει παράταση. Θυμίζω ότι πέρυσι είχε πει ο Υπουργός ότι η παράταση τέρμα δεν θα ξαναδοθεί. Η παράταση, ή μάλλον η προθεσμία, λήγει τέλος Ιουλίου. Ναι. Συνήθως παρατείνεται αυτή η διαδικασία μέχρι τέλος Αυγούστου. Οι λογιστές θεωρούν ότι επαρκής χρόνος με όλες αυτές τις αλλαγές ακριβώς που έχουν υπάρξει και δεν τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί. Σωστά. Σωστά. Τα προβλήματα σωστά, που έχουν υπάρξει. Σωστά. Το My Data, διάφορα προβλήματα που έχουν προκύψει. Ένας επαρκής χρόνος θα ήταν τέλος Σεπτεμβρίου. Εγώ το βλέπω απίθανο, αδύνατο. Το καλό θα ήταν να δοθεί μέχρι τέλος Αυγούστου τουλάχιστον, αλλά προς το παρόν. Να δοθεί παράταση υπάρχει τώρα και να αφήσουν εκεί που όταν στυλώνουν τα πόδια και στο Υπουργείο. Ειλικρινά δεν ξέρω σε ποιο σύμπαν βρίσκεται. Ναι, θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο, αν δηλαδή μέχρι τελευταία στιγμή επιμείνουν. Ναι, ναι. Όπως και με το κτηματολόγιο που έδωσαν παρατάσεις και ακόμα η κατάσταση είναι τραγική και ο κόσμος δεν έχει λεφτά για να πάει να κάνει τις δουλειές του. Συμφωνώ πολύ. Δηλαδή αλήθεια τώρα. Σε ποιο σύμπαν ζείτε ορισμένοι. Ναι, εντάξει. Πού, σε ποιο παράλληλο σύμπαν. Δεν ξέρω. Αν θέλεις μπορούμε. Είναι που είναι θερμοκρασία. Μη με τσιτώνεις κι εσύ. Εσύ φταίς που δεν δίνουν παράδες. Αυτό και γι' αυτό, ωραία. Λοιπόν, μπορούμε όμως να δούμε λίγο ο κύριος Κορφιάτης. Πάμε. Η καταληκτική ημερομηνία των φορολογικών δηλώσεων είναι 26 Ιουλίου. Δηλαδή απομένουν περίπου 10 μέρες μαζί με τη σημερινή. Υπολείπονται ακόμα περίπου 1.800.000 με 2.000.000
φορολογικές δηλώσεις, χωρίς σε αυτόν τον αριθμό να υπολογίσουμε τις τροποποιητικές δηλώσεις που απαιτείται να γίνουν λόγω των προσυμπληρωμένων δηλώσεων που έχουν υποβληθεί τις 2 Ιουλίου. Παρόλο που είχε ανακοινωθεί ότι 1.300.000 φορολογικές δηλώσεις θα έρθουν προσυμπληρωμένες, μόνο 423.000 υποβλήθησαν αυτόματα, εκ των οποίων τουλάχιστον οι μισές χρειάζονται τροποποίηση λόγω λάθος συμπληρωμένων στοιχείων. Η παράταση θεωρούμε ότι κρίνεται αναγκαία, ειδικά φέτος που είναι μία από τις πιο δύσκολες χρονιές, λόγω και τη δυσκολία που έχουν οι φορολογικές δηλώσεις των ατομικών επιχειρήσεων με το τεκμηρώμενο εισόδημα, λόγω των My Data. Είναι πάρα πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια. Πιέζουμε για παράταση. Το Υπουργείο μένει στη θέση του ότι δεν απαιτείται να δοθεί παράταση. Υπολογίζει σε χρονικό διάστημα 2 μηνών αντίστοιχο περσινό ότι έχουμε υποβάλει περισσότερες φέτος δηλώσεις και προσπαθεί να εξαντλήσει κάθε περιθώριο και να εξαντλήσει για τους λογιστές φοροτέχνες όσον αφορά την υποβολή των δηλώσεων. Επιμένουμε και υποστηρίζουμε ότι πρέπει να δοθεί επιγόντως παράταση και να ανακοινωθεί άμεσα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, από σήμερα, από αύριο. Ποια θα θεωρούσετε ικανή ως προθεσμία? Κοιτάξτε, εξ αρχής από την έναρξη της υποβολής των προεκλογικών δηλώσεων έχουμε επισημάνει τα λάθη και τις παραλήψεις που έχουν γίνει. Με περιστατωμένη επιτροπή που είχε δημιουργηθεί μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών. Εξ αρχής είχαμε πει ότι η παράταση, η ημερομηνία λήξης των προεκλογικών δηλώσεων πρέπει να είναι 30 Σεπτεμβρίου. Σε αυτή τη στάση επιμένουμε, δεδομένου ότι ο Αύγουστος είναι και ένας μήνας που όλη η Ελλάδα και υποχρεωτικά και από τον νόμο πρέπει οι εργαζόμενοι να πάρουν τουλάχιστον 2 εβδομάδες άδεια. Άρα θεωρούμε ότι και να δοθεί παράταση, αν τελικά δοθεί μέχρι 31 Αυγούστου, είναι ανέφικτο να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία. Θα πρέπει τουλάχιστον η ημερομηνία να πάει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, να πούμε, κύριε Κορφιάζη, ότι κάθε χρόνο το Υπουργείο καθυστερεί να ανακοινώσει την παράταση. Τη δίνει όμως? Καθυστερεί προσπαθώντας να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και να εξαντλήσει και τους λογιστές, φοροτεχνικές και το υπαλληλικό προσωπικό. Αυτό είναι το θέμα. Ότι εμείς, σαν λογιστές, δεν ζητάμε παράταση. Εμείς ζητάμε ένα ομαλό πλαίσιο υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Εξ αρχής να γνωρίζουμε το χρονικό περιθώριο, να ανοίγει το σύστημα χωρίς προβλήματα και χωρίς αυτή την πίεση που κάθε χρόνο έχουμε από τα λάθη, τις παραλήψεις του Υπουργείου και τις καθυστερημένες διαταγές και οδηγίες που εκδίδουν. Τι να πούνε και αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά. Εγώ, ειλικρινά, επειδή και δεν τα πάω καλά εγώ με τους αριθμούς. Δηλαδή, εάν σε κάτι θα ήμουν αποτυχημένη 1000%, είναι αυτή η δουλειά. Καταρχήν θα με είχαν διώξει στο πρώτο 24ωρο. Δηλαδή, 12 ώρες. Αρκετές. 8. Θέλει πάρα πολύ γερό στο μαγικό. Είναι και ένα άγχος. Είναι πολύ υπεύθυνη δουλειά. Πολλές δουλειές είναι υπεύθυνες, αλλά εδώ έχεις να κάνεις με αριθμούς. Καλοκαιριά, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια και αυτοί οι άνθρωποι και να μην του ακούει το Υπουργείο ποτέ. Ποτέ, είναι αλήθεια. Και διαβάζω ότι υπάρχει πανελλαδικά έτσι μια διαμαρτυρία και έντονη αντίδραση των λογιστών φοροτεχνικών για αυτό ακριβώς το θέμα. Έτσι. Πρέπει να σου πω ότι, όπως είχαμε πει και χθες, το θέμα του ωραρίου μουσικής στα καταστήματα της παράτασης απεσήρθη από την χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργείου. Η οποία ήταν θυελώδης συνεδρίαση. Ήταν θυελώδης. Πιστεύαμε ότι θα έρθει στην επόμενη συνεδρίαση της Παρασκευής πιθανότατα. Τελικά δεν θα συμβεί αυτό από ό,τι μας εξηγήσε ο αντιδήμαρχος Παλαιάς Πόλης και Εμπορίου, ο κ. Βουσολίνος. Ο κ. Βουσολίνος με τα πατίνια τι έκανε? Συγγνώμη, δεν έχει γίνει τίποτα από το ένα θέμα στο άλλο. Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει προσωπικό, λέει, για να τα μαζέψει. Ναι, δεν έχει προσωπικό. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Κάποια εμπλοκή υπάρχει. Έχει όλη την καλή διάθεση, λέει, να απομακρυνθούν και δεν τα καταφέρνει. Τέλος πάντων, να μην αλλάζουμε θέμα. Είναι ένα θέμα πάντως σοβαρό και αυτό που λες. Να μην αλλάζουμε θέμα. Γιατί δόθηκαν δεσμεύσεις από αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και το θέτω. Αν δεν το είχα ακούσει, δεν θα το έθετα. Ως ερώτημα. Λέει λοιπόν ότι το θέμα απεσήρθη γιατί δεν έχει αλλάξει, δεν έχει μεταβληθεί κάτι σε σχέση με την προοπτική παράτασης. Γι' αυτό και ζητήθηκε από την Ένωση Εστίασης να δώσει ένα ολοκληρωμένο αίτημα τροποποιημένο σε σχέση με την αίτηση που ήταν αντιγραφή της προηγούμενης που είχε κριθεί από την Επιτροπή του άρθρου 152 και υπάρχει ένα οριστικό, ένα δεδικασμένο. Να θυμίσουμε ότι είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι απόψεις και η επιχειρηματολογία που αναπτύσσουν από τη μια μεριά οι επαγγελματίες της εστίασης και από την άλλη οι μόνιμοι κάτοικοι της Παλαιάς Πόλης. Όταν βέβαια επανέλθει το θέμα τροποποιημένο, το αίτημα αυτό, και εφόσον
εγκριθεί από το τοπικό συμβούλιο, τότε θα πάει στη διαβούλευση και από εκεί στο δημοτικό συμβούλιο. Δηλαδή, ζήσαμε μου να φας τριφύλι. Θα περάσει το καλοκαίρι. Προφανώς δεν φαίνεται να περνάει. Θα περάσει το καλοκαίρι, θα υπάρχουν εγκρίνες, ναι. Αυτόφορο, διαδικασίες. Ωραία. Ναι. Να σε πάω σε ένα θέμα. Παρακολουθήσαμε νωρίτερα στην εκπομπή ότι προβλήθηκαν οι δηλώσεις του κ. Μποζίκη σε σχέση με το ζητούμενο που είναι η ασφάλεια. Λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών της αστυνομίας. Το ρωτήσαμε γιατί υπάρχει ένα θέμα, δεν βλέπουμε τροχονόμους έξω και το συζητούσαμε τις προάλλες. Μας είπε λοιπόν ο άνθρωπος ότι ποιο είναι ο τροχονόμο να δεις, αφού είναι υποστελεχωμένη πλήρως και πάρα η τροχέα, πολύ, το πάρα τμήμα πολύ. Τροχέας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ τώρα, γιατί εγώ νευριάζω, είναι και μεσημέρι. Δηλαδή πριν ένα χρόνο βλέπαμε τροχονόμους και τώρα δεν βλέπουμε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το ξαφνικά με την τροχέα. Ναι. Τι είχαμε πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια και δεν το έχουμε τώρα. Τους τροχονόμους τους ξέρουμε με τα μικρά τους ονόματα. Ναι, είναι αλήθεια. Ξέρουμε τα σημεία τους. Έτσι. Με συγχωρείτε. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα άτομα που. Μα έχει μαλλιάσει η γλώσσα του κ. Μποζίκη να το λέει ότι δεν έχουμε προσωπικό και δεν ακούει κανένα εκεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κύριε Χρυσοχοίδη μου, καλό μεσημέρι. Να παίρνουν όμως για να ενισχύουν για δικούς τους λόγους στην Αθήνα. Έτσι ξέρουν. Συγγνώμη τώρα, γιατί βλέπεις που δεν με αφήνεις να γιάσω. Ο κ. Μπιάκης αντέδρασε. Ο κύριος Γκίκας, ο κύριος Αυλονίτης, η Δήμαρχη, ο Περιφερειάρχης, από πού παίρνει την αστυνομία, από τον νομό. Ποιος δεν αισθάνεται ασφαλής, οι δύσμηροι, οι θαγενείς και οι επισκέπτες μας. Και οι επισκέπτες, οι οποίοι. Ποιος λοιπόν θα μιλήσει. Επιλέγουν την Κέρκυρα και με αυτό ως κριτήριο. Το ζήτημα της ασφάλειας, κύριε Χρυσοχοίδη, εγώ δεν έχω καταλάβει ότι μόνο η Αθήνα πρέπει να αστυνομεύεται. Δεν κατάλαβα. Εκτός κι αν εμείς είμαστε Ελβετία εδώ και δεν το ξέρω. Γιατί πολύ μου έλεγε ο κύριος Κοντός, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου το βράδυ του Σαββάτου, ότι στα δικαστήρια βλέπουν παιδιά 13 ετών με το αδίκημα της χρήσης ναρκωτικών κοκαίνης. Προσέξτε, δεν μιλάω για τις κλοπές, τις διαρρήξεις και τα υπόλοιπα. Δηλαδή αλήθεια τώρα. Και δεν ανοίγει μύτη σε αυτό το νησί. Και παίρνει ο Χρυσοχοίδης αστυνομικούς και δεν είμαστε στα κάγκελα. Μα καλά μας κάνουνε. Καλά μας κάνουνε. Εγώ λέω να τους στείλουμε μόνοι μας. Όσοι μείνανε, να τους βάλουμε σε λεωφορεία να πάνε. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Σε μια ιδανική πολιτεία που δεν θα υπήρχε εγκληματικότητα και δεν θα υπήρχε ζητήματα διάφορα. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό, αλλά δεν ζούμε σε ιδεατό κόσμο. Τώρα μου αντέδρασε κανείς. Προφανώς και θα έπρεπε να έχουν αντιδράσει όλοι, όλες οι συλλογικότητες, όλοι οι φορείς. Μηδενό εξαιρουμένου. Δεν έχουμε τροχέα, δεν έχουμε δίωξη ναρκωτικών, δεν έχουμε ασφάλεια. Όλο λέμε δεν το σηκώνει το τηλεφωνικό κέντρο. Δεν. Ωραία, το διαπιστώνουμε. Και τι κάνουμε. Ποιος πήγε στον κύριο Χρυσοχοίδη. Ποιος. Κανείς. Καλά μας κάνει. Μας κάνουν ό,τι τους επιτρέπουμε. Και σε αυτό το επίπεδο. Να μην πανηγυρίζουμε όταν μας έρχονται 5-6 άτομα. Ε? Καλά, τι 5-6. Και παίρνουν περισσότερους. Α, και είπε και κάτι άλλο ο κύριος Μποζίκης, το ακούσαμε στις δηλώσεις του νωρίτερα, ότι είμαστε από τις υπηρεσίες τα αστυνομικές στην Ελλάδα με το πλέον γερασμένο προσωπικό. Αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, συνταξιοδοτούνται κιόλας. Συνταξιοδοτούνται και Φράβο. Θα έχουμε και καινούργιες αποχωρήσεις. Έτσι. Ωραία. Όλα καλά. Ευτυχώς που τα λέει ο κύριος Μποζίκης. Ποιος ακούει και ποιος αντιδρά, δεν ξέρω. Πόσοι φεύγουν τώρα. Φεύγουν, δεν θυμάμαι τον αριθμό, φεύγουν αρκετοί. Ωραία. Μπράβο, παιδιά. Κέρκυρα, και ένας να ήταν. Να αρχίδα του και τουρισμού. Ένας και δύο και τρεις να είναι. Πρόσεξε, μου ενισχύεις την πρωτεύουσα που προφανώς όλες οι περιοχές έχουν. Από ένα νομό και μια υπηρεσία που έχει ήδη πρόβλημα. Και εγώ ρωτώ. Η κυρία Κεφαλογιάννη το λέγα και χθες και για την υδροδότηση. Είναι υπουργός τουρισμού και μιλάει για ναυαρχίδα του τουρισμού την Κέρκυρα και λέει για τα ρεκόρ. Δεν την νοιάζει που δεν έχουμε νερό. Δεν την νοιάζει που παίρνουν αστυνομικούς. Τι σημαίνει ότι κοιτάει μόνο το δικό της το χαρτοφυλάκιο και όλα καλά. Θα πρέπει έχουμε να την νοιάζει όμως. Θα πρέπει να την νοιάζει. Έχουμε κάβο στην Κέρκυρα. Γιατί όταν οι τουρίστες φεύγουν δυσαρεστημένοι, αποχωρούν βρίζοντας δυσαρεστημένοι για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Μάλλον δεν θα πρέπει να ανησυχεί, Δεν τους νοιάζει. Κάπως τουλάχιστον. Μοιράζει. Θέλεις να ακούσουμε τις δηλώσεις του κ. Μποζίκη. Ναι, να δούμε τι είπε για την τροχιά, γιατί το πρώτο σκέλος το είδαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω, κύριε Μποζίκη, σε σχέση, επειδή είμαστε σε τουριστική περίοδο με έντονο το κυκλοφοριακό πρόβλημα, σε σχέση με τη δύναμη της τροχιάς, γιατί δεν βλέπουμε τροχονόμους ιδιαίτερα στον δρόμο. Πού να τους βρείτε. Η μόνη λύση είναι να πάμε στο πρώτο νεκροταφείο να σηκώσουμε πεθαμένους. Δεν υπάρχουν
Δεν υπάρχει προσωπικό, το τονίζω. Όλες οι υπηρεσίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Όλες οι υπηρεσίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Όχι μόνο οι περιφερειακοί, σας είπα, λείπουν 100 αστυνομικοί. Συν τους αστυνομικούς που έχουν πάρει με απόσπαση στην Αθήνα, όσοι και αν είναι αυτοί, 5, 10, είναι 10. Είναι μια ικανοποιητική, ένας ικανοποιητικός αριθμός όταν λείπει προσωπικό, οι 10 αυτοί λείπουν πολύ. Και όταν πρέπει να δώσεις και άδειες, το ξαναλέω, τα παιδιά το καλοκαίρι του χ υπαλλήλου που παίρνουν, που κλείνουν τα σχολεία, περιμένουν από τους γονείς τους να τα πάρουν 5 μέρες κάπου διακοπές, κάπου να ξεκουραστούν. Τα δικά μας παιδιά δεν έχουν τέτοιες ανάγκες. Άρα και ο αστυνομικός θα πρέπει να πάρει άδειες. Με φιδό χορηγούνται οι άδειες, αλλά όχι καθόλου. Δεν επιτρέπεται. Όχι καθόλου. Άρα και η τροχέα έχει ελιπέστατη δύναμη. Αντιμετωπίζουν φοβερά προβλήματα οι συναδελφοί μας στην τροχέα, γιατί δεν μπορούν να επανδρώσουν τα περιπολικά. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ακόμη και προσωπικό από τη γραμματεία της τροχέας βγαίνει και κάνει ρύθμιση στους δρόμους τις ώρες της αιχμής, που δεν επαρκεί το προσωπικό αυτό. Άρα καταλαβαίνετε ότι γίνονται πολλές προσπάθειες με το υπάρχον προσωπικό που δεν μπορούν να πετύχουν το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Και έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Μποζίκης. Ξαναλέω, ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός, του πάμε για τα νερά. Θα κάνει σύσκεψη 29 του μήνα. Τα υπόλοιπα τα λύσαμε. Έρχεται στρατιωτικός γιατρός. Το λένε μήνες οι γιατροί ότι βρείτε μας έναν τρόπο. Ναι. Για λίγο, έστω μία ανάσα για το καλοκαίρι. Δύο μήνες. Ωραία, δύο μήνες. Λύθηκε το πρόβλημα, όχι. Υποστελέχωση στο νοσοκομείο, προβλήματα στην ίδρυυση, προβλήματα στα έργα. Υποστελέχωση σε βασικές υπηρεσίες, αυτοδιοίκησης και αστυνομίας για παράδειγμα. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν φεύγει από την Αθήνα. Μένει μόνο εκεί. Θα σου πω κάτι. Δεν το είπαμε, θα το πούμε το βράδυ στο δελτίο. Πριν που αναφέρθηκε ο κύριος Βουσολίνος στο θέμα του ωραρίου και του είπα, μα ποιος ελέγχει τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το υγειονομικό πρέπει, το οποίο έχει δύο υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας είναι προϊστάμενος. Τι να πρωτοελέγξει. Ο κύριος Θεοδωρικάκος χτες στην ΕΝΠΕ έλεγε στον κύριο Τζιτζικώστα ότι θέλει τη συνεργασία των περιφερειών για τους ελέγχους στην ακρίβεια. Ναι. Και λέω, με ποιον υπάλληλο. Ξέρω εγώ. Εκτός να μας πούνε εκείνοι. Τους μηχανικούς από τις τεχνικές υπηρεσίες να κάνουν ελέγχους. Που σε λίγο θα φάνε και ξύλο. Γιατί ξέρεις, ακούσαμε και την κυρία Λουμπράνου, την πρόεδρο του νεοσύστατου σωματείου τέλος πάντων, που λέει ότι σε λίγο θα φάνε και ξύλο. Πάνε να κάνουν τυπικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις και θα τους λιντζάρουν στο τέλος. Και μετά τι λένε, θέλουμε δίπλα μας να μας συνοδεύει κάποιος. Άρα ποιος, αστυνομικός. Δεν έχουμε παιδιά. Εγώ προτείνω όσοι έχουν μείνει στην αστυνομική διεύθυνση δύναμη του νομού. Να πάνε με λεωφορεία ένας-ένας, να πάνε όλοι στην Αθήνα. Να μην μείνει κανένας εδώ. Εμείς είμαστε ασφαλής προορισμός. Και επειδή τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό στην πραγματικότητα, μιλάμε για ζητήματα πολύ φλέγοντα. Να σε πάω σε ένα ακόμη θέμα. Είμαστε στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο που αφορά στην ολοκλήρωση της ψυχικής υγείας. Το φέρουν ενδεχομένως για ψήφιση σε θερινό τμήμα της Βουλής. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ενώ από πέρσι κυκλοφορούν φήμες για το νομοσχέδιο που θα περάσει και το φέρνουν αυτοί οι άνθρωποι εν μέσω θέρους για να μην πολύ καταλάβουμε, ξέρεις, στο, μέσα στη θερινή ραστό να μην καταλάβουμε. Αντιδρούν όμως οι άνθρωποι και πολύ καλά κάνουν. Αύριο λοιπόν γίνεται μια στάση εργασίας των εργαζομένων στον ψυχιατρικό τομέα, διότι δομές ψυχικής υγείας ενοποιούνται σε έναν φορέα, στην πραγματικότητα δηλαδή καταργούνται. Και αναρωτιόμαστε όλοι, αυτή είναι η κοινωνική πολιτική που θέλει να εφαρμόσει το κράτος. Αλήθεια, αλήθεια. Να δούμε τι είπε ο κύριος Παπατσόρης. Και ο κύριος Μιχαλαρέας. Ναι, βρισκόμαστε σήμερα σε στάση εργασίας που έχει αναγγείλει το ΕΔΗΝ ενάντια στο νομοσχέδιο το οποίο έχει τεθεί για τη διαβούλευση για την ψυχική υγεία και τις απεξαρτήσεις. Όλος ο επιστημονικός κόσμος της χώρας, τα σωματεία, οι συνδικαλιστικοί φορείς στέκονται ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο είναι αρμαγεδόν για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση, ιδιωτικοποιώντας ουσιαστικά απεξάρτηση και την ψυχική υγεία, διότι την ψυχική υγεία την μεταφέρει στις υγειονομικές περιφέρειες μαζί με ΜΚΟ, ιδιώτες, ιδιωτικές κλινικές, βάζοντάς τις υπό την ίδια διοικητική και οικονομική ομπρέλα και έχει για τις απεξαρτήσεις, γιατί τις μεταφέρει όλες και τις ενοποιεί σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Καλούμε όλα τα σωματεία, τους φορείς,
τους συλλόγους ασθενών να ενώσουν τη φωνή τους μαζί με τους εργαζόμενους, να μην περάσει, να μην κατατεθεί καν αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι, είναι προάγγελος περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεων στο υπόλοιπο ΕΣΥ. Κάτι που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση για τη σύνδεξη των νοσοκομείων το επόμενο διάστημα. Όπως ήδη ξέρετε, η κατάσταση στον χώρο της ψυχικής υγείας αλλά και των εξαρτήσεων είναι στο σημείο 0. Και είναι στο σημείο 0 γιατί διαλύεται με το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο ό,τι έχει απομείνει μέχρι σήμερα. Σε ό,τι αφορά τις δομές της ψυχικής υγείας, αλλά και σε ό,τι αφορά τον τρόπο που αυτές λειτουργούν. Ιδιωτικοποιούνται επί της ουσίας και μπαίνουν στην ίδια εποπτική ομπρέλα μαζί με τις ιδιωτικές κλινικές και τις ΜΚΙΟ. Σε ό,τι αφορά τις εξαρτήσεις, συμβαίνει κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε κανείς λογικός άνθρωπος να το φανταστεί. Ένα από τα καλύτερα δίκτυα παροχής υπηρεσιών απεξάρτησης στον κόσμο διαλύεται, πρόληψης θεραπείας κοινωνικής επανένδυξης, διαλύεται δια των συγχωνεύσεων, ετερόκλητες θεραπευτικές διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις με διαφορετικές θεραπευτικές εφαρμογές μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι, που σημαίνει ότι διαλύονται, και όλοι αυτοί πηγαίνουν σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, τον λεγόμενο ΕΟΠΑΕ, Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, όπου μαζί με τις ΜΚΙΟ, τις ιδιωτικές κλινικές ή άλλους ιδιώτες με τη μορφή ΑΜΚΕ και τα σχετικά, θα βρίσκονται κάτω από την ίδια εποπτική ομπρέλα, έχοντας όμως αυτοί οι ιδιώτες, και λογικό είναι, οικονομική, επιστημονική και διοικητική αυτοτέλεια. Το ΚΕΘΕΑ, όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα, ο Διάπλος, το 18ΑΝΟ, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο ΟΚΑΝΑ, πάβουν να υφίστανται και στη θέση τους μπαίνει κάτι το οποίο εγώ με όλη αυτή την εμπειρία στις εξαρτήσεις δυσκολεύομαι να φανταστώ. Τα είπε και όλο ο κ. Μιχαλαρέας. Να πούμε με ότι την αύριο... εμπειρία στις εξαρτήσεις που έγιναν τα χρόνια δυσκολεύεται να φανταστεί το οποίο... 56 φορείς και συλλογικότητες υπογράφουν ένα κείμενο που διαμαρτύρονται για αυτό το νομοσχέδιο. Ναι. Μπορεί να γίνουν 80 μέχρι αύριο που θα δοθεί μια σχετική συνέντευξη τύπου ΙΡΟ. Χίλιες να γίνουν. Χίλιες. Μπας και ξυπνήσουν. Δεν ξέρω. Πραγματικά απορώ. Απορώ. Λοιπόν, αναλυτικά όλα στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων στις 9 με το Σπύρο Ζηνιά. Τη 10 εκπομπή υπάρχει θέμα. Ενημερώνεστε καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας startmediacorfo.gr και ραδιοφωνικά. Βέβαια. Σπύρο Ζηνιά το πρωί 10 με 11. 11 με 12 Κατερίνα Γιωτάκη. Δώρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό απόγευμα σε όλους.